Καλησπέρα ξανά. Θα πω δύο λόγια για το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού, συνέχεια για το συγγραφέα κύριο Μαγκρού και πρόεδρο κύριο Μαγκρού, προτού οι ειδικοί ομιλητές αναλύσουν το βιβλίο και το περιεχόμενό του, ο κύριος Δέδες, το πρώτο μέρος που αφορά τα χρόνια στην Τουρκία, και ο κύριος Χαρδούβελης, τα χρόνια που αφορά στην παρουσία του σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για το Κολέγιο Ανατόλια μέχρι σήμερα ήταν σημαντική. Ο κύριος Μαγκρού αναφέρει στο βιβλίο του αρκετά βιβλία, από μνημονεύματα όμως τα περισσότερα, τα οποία είναι αποσπασματικά. Δίνουν μια εικόνα της περίοδου του συγγραφέα. Είναι πάρα πολύ αξιόλογα, αλλά δεν είναι ιστορία. Έλειπε λοιπόν από την βιβλιογραφία για το Κολέγιο Ανατόλια, αλλά γενικότερα για την εκπαίδευση, την διαπολιτισμική, έλειπε ένα βιβλίο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μαγκρού κάλυψε με πληρότητα 100%. Και όλα αυτά γιατί το Ανατόλια ήταν ένα σχολείο το οποίο ουσιαστικά ακολούθησε μια πορεία η οποία διαρκώς ανανεώνταν, μια πορεία με δυναμισμό, ακολούθησε και ακολουθεί μια τέτοια πορεία, η οποία χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που το υπηρέτησαν, τους ανθρώπους που το υπηρετούν και πιστεύω και τους ανθρώπους που θα το υπηρετούν στο μέλλον. Τι είναι αυτό που κάνει το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού ξεχωριστό, κατά τη γνώμη μου? Είναι το γεγονός ότι έχει μία σαφέστατη δομή, μία δομή η οποία μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς με εύκολο τρόπο, να καταλάβει πώς η ιστορία ξετυλίγεται από το 1910 μέχρι το 1999, η περίοδος κατά την οποία συνταξιοδοτείται ο ίδιος. Επίσης, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μια αφήγηση χωρίς αναδρομές στο περιθών, με μια ευθύγραμμη, με έναν ευθύγραμμο τρόπο και με έναν λιτό, απέριτο και ακριβέστατο και ακριβέστατη έκφραση, προσπαθεί να πει τα γεγονότα, να τα αιτιολογήσει με ψηφίδες οι οποίες βρίσκονται σε αρχεία και σε βιβλιογραφία που ο ίδιος επί χρόνια έψαχνε, ξεκαθάρισε και μπόρεσε να τις βγάλει στην επιφάνεια για να φωτίσει αυτό που μέχρι τότε αποτελούσε για πολλούς είτε μύθο, είτε γκρίζο, είτε ασαφές, είτε κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν ήταν ξεκαθαρισμένο στο μυαλό όσον αφορά τα Ανατόλια, όσον αφορά την περίοδο αυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της ελληνικής ιστορίας. Τα πάντα μέσα από το βιβλίο πια παίρνουν τη θέση τους και σχεδόν, θα έλεγα, οριστικοποιούνται. Το βιβλίο ήδη από τις πρώτες σελίδες καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα βιβλίο αναφοράς, ένα reference book, ένα βιβλίο χωρίς το οποίο δεν θα μπορέσει να ξαναγραφεί τίποτα για το σχολείο και πάντοτε μέσα από αυτό θα περνάει όποιος θέλει ορισμένα πράγματα να πει γι' αυτό. Η συνοχή του βιβλίου είναι κάτι το οποίο πραγματικά χαρακτηρίζει το ύφος του κυρίου Μαγκρού, ο οποίος, όπως είπα, αγωνίζεται με μία αυστηρότητα, αντικειμενικότητα, ακρίβεια και με έναν σύντονο τρόπο, χωρίς κενά, χωρίς πλατιασμούς, να αφηγηθεί για να μπορέσει να μην μείνει σε κάτι, να μην φανεί και όχι μόνο να φανεί, αλλά να μην είναι, ας το πούμε, κάπως ιδιαίτερα πλημελής, αλλά να προσπαθήσει όσο γίνεται περισσότερο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οι λεπτομέρειες που φωτίζουν τα γεγονότα διανθίζονται από κείμενα που παρατίθενται. Σε πολλά σημεία η συγγραφή μου θύμισε Θουκυδίδη, ο οποίος αναφέρει τα γεγονότα με πολύ μεγάλη προσοχή, τα τεκμήρια, τα μαρτύρια, τα οικότα για εμάς τους φιλολόγους,
αλλά παραθέτει και δημιουργίες. Στο κείμενο μπορείτε να δείτε με μεγάλη, τη μεγάλη ζωντάνια των κομματιών από την επιστολογραφία, τη μεγάλη ζωντάνια συζητήσεων που γίνονται και οι οποίες λένε τον καημό των ανθρώπων που κρατούν το τιμόνι του σχολείου, οι οποίες λένε τα προβλήματα καλύτερα από άλλες πηγές, αναφορές, επίσημα έγγραφα και οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν, η ζωντάνια σε ένα κείμενο αυστηρότατα επιστημονικό, η ζωντάνια δεν βγαίνει από έκφραση η οποία την κυνηγάει ο συγγραφέας για να την κάνει γοητευτική, αλλά από τα ίδια τα γεγονότα, τη σειρά τους, τον φωτισμό τους. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια από τις πολύ μεγάλες αρετές του βιβλίου και το γεγονός ότι η έμφαση, κάθε φορά που πρέπει να δοθεί έμφαση, γίνεται με έναν τρόπο που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία επιστημονική. Δηλαδή, γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές σε πηγές, έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να πιστεί και πείθεται τελικά ότι αυτά τα πρόσωπα είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, οι προσωπικότητες αυτές ήταν οι οποίες διαμόρφωσαν την κατάσταση με τίμιο τρόπο, πολεμώντας να κρατήσουν το σχολείο, πολεμώντας να διατηρήσουν τις αρχές τους, πολεμώντας να μεταδώσουν μία εκπαίδευση η οποία θα κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα λίγα αυτά χαρακτηριστικά κάνουν το βιβλίο να είναι ό,τι πια επιστημονικότερο θα έλεγα, για να μην επαναλαμβάνομαι, για ό,τι πιο ορθό, αλλά και ευχάριστο ταυτόχρονα, να διαβάσει κανείς προτιμένου να φωτιστεί για την ιστορία του σχολείου. Φαίνεται ότι ακόμα και η περίοδος που ο κύριος Μαγκρού από το 1974 μέχρι το 1999 ήταν πρόεδρος, φαίνεται, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά, ότι ο ιστορικός υπερτερεί του Προέδρου. Δηλαδή, πολύ προσεκτικά, πολύ αντικειμενικά, προσπαθεί να δώσει την περίοδο, τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε, το έργο το οποίο έστησε κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς υπερβολές, χωρίς εξάρσεις, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ μετριοπαθής, πάρα πολύ επιστημονικός, ακριβής. Επίσης, αυτό που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι στο βιβλίο δεν μπορεί να βρει κανείς δυνατά ή αδύνατα μέρη. Υπάρχουν εκτεταμένα μέρη, υπάρχουν λιγότερο εκτεταμένα, ενδιαφέροντα για κάποιον που τον ενδιαφέρει μια περιοχή, λιγότερο ενδιαφέροντα. Όλα όμως περιγράφουν μια συναρπαστική περιπέτεια με πολύ, θα μπορούσα να πω, suspense και το τελικό happy ending, και να αστειευτώ κάπως. Το κολέγιο Ανατόλια φαίνεται μέσα από το βιβλίο πως πέρασε από πολλούς τόπους, από πολιτισμούς, πέρασε από πολλούς ανθρώπους, ανθρώπων έγνω νόων, και καταστάλαξε στη Θεσσαλονίκη. Όχι για να αράξει, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο και να ακινητοποιηθεί, αλλά για να συνεχίσει εσωτερικά να είναι ακίνητο. Να επιδιώκει την καινοτομία, την αριστεία, την διαπολιτισμικότητα, αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, με νέους πια ηγέτες, που με τα ταλέντα τους, με τον τρόπο τους, το οδηγούν συνεχώς σε μια αριστεία, σε μια δύναμη η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, ανεξάντλητη. Περισσότερα όμως έχω την εντύπωση ότι θα μας πούν με λεπτομέρειες οι ομιλητές μας, οι οποίοι τυχαίνει να είναι και απόφοιτοι. Ο Γιώργος Οδέδες, μαθητής μου, τον βασάνισε για 2 χρόνια στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα, απόφοιτος του 82, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στην τουρκολογία,
στην τουρκική φιλολογία. Τελείωσε το 82. Έχει μια ιστορία, για να μην κάνω ένα απλό βιογραφικό. Τελείωσε το 82. Θυμάμαι λοιπόν ότι τον είχαν ήδη δεχθεί στο Χάρβαρντ. Έδωσε όμως εξετάσεις, Γιώργο. Έδωσε εξετάσεις στη νομική. Πέρασε στη νομική από τους πρώτους. Πέρασε στη νομική, ενώ τον είχαν δεχθεί. Παρακολούθησε κανένα δύο χρόνια δίνοντας εξετάσεις και προχωρώντας αυτήν, ενώ παράλληλα βρίσκονταν και σπούδαζε στο Χάρβαρντ. Πήρε το μπάτσελος από το Χάρβαρντ, το μάστερς, το PhD και τώρα διδάσκει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο στο τμήμα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών στο Λονδίνο. Θα μας μιλήσει για το πρώτο μέρος του βιβλίου, για το μέρος που αφορά το κολέγιο στην Ερτζιφούντα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά άλλα πράγματα τα οποία ως ειδικός νομίζω ότι πάρα πολύ καλά θα μας τα μεταδώσει. Γιώργο, ευχαριστώ. Η πόλη μπροστά μας είναι σε μια κατάσταση μεταβατική. Όπως απομακρύνεται το πλοίο, τα μάτια μου αυτόματα στράφηκαν στο Αμερικανικό Κολέγιο και παρέμειναν εγκλωβισμένα στα επιβλητικά του κτίρια. Αλλά δεν μπορούσαν να διεισδύσουν μέσα από τους τοίχους στο εσωτερικό τους. Εκεί και σε άλλα παρόμοια κτίσματα είναι η ψυχή, το πνεύμα αυτής της πόλης. Εκεί γαλουχείται μια νέα γενιά. Αλλά αυτή η γαλούχηση είναι φαρμακερή για την δικιά μας οθωμανική ταυτότητα. Απέλειπεν ο Θεός τον Αχμέτ Σερίφ, θα μπορούσε κανείς να ονομάσει αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα από ένα άρθρο που ο Τούρκος Οθωμανός δημοσιογράφος το 1911 έγραψε, αναφερόμενος, είναι η αλήθεια, όχι στο Ανατόλια, αλλά στο Προτεσταντικό Κολέγιο της Συρίας που ήταν στη Βηρυτό. Αλλά τα σχόλιά του, τα σχόλια ενός μορφωμένου στην αστική σχολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχε ανοίξει ο Σουλτάνος Αμπτουλμετζίτ το 1859 και τυπικό παράδειγμα ενδεχομένως της Οθωμανικής διοικούσας τάξης, είναι χαρακτηριστικός για τη βαθιά πίκρα και το αίσθημα ενδεχομένως κατωτερότητας και αποκλεισμού που διαπνέει τα σχόλιά του. Γιατί η Οθωμανική του κληρονομιά φαντάζει σε πλήρη αντίκρουση, όπως καταλαβαίνει κανείς από το κείμενό του, με τα αμερικανικά ιδεώδη, ορατά πλέον σε όλα τα σημεία της Οθωμανικής επικράτειας. Και αυτή ακριβώς η αίσθηση ότι η γαλούχηση αυτή που παρήχαν τα ιεραποστολικά σχολεία ήταν φαρμακερή για τους ντόπιους, είναι μια αίσθηση που θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν την αισθάνονταν μόνο οι μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί υπήκοοι της αυτοκρατορίας, αλλά σε εξίσου έντονο και ενδεχομένως μεγάλο βαθμό και οι Ορθόδοξοι Ρωμνοί και οι Αποστολικοί Αρμένοι. Ήταν κάτι το οποίο είχε φέρει από την αρχή την προσπάθεια των Ιεραποστόλων σε μία τροχιά δύσκολης συνάντησης με τους λαούς της αυτοκρατορίας. Το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού, που έχω την τιμή να σας παρουσιάσω, το πρώτο του τμήμα, όπως πολύ σωστά ο κύριος Πλούσιος είπε ότι θα αναφερθώ σε αυτό, που αφορά τα χρόνια του Κολεγίου Ανατόλια στην Οθωμανική περίοδο, έχει τον πάρα πολύ εύστοχο τίτλο «Educating Across Cultures», ο οποίος δυστυχώς είναι και ο λίγο αμετάφραστος. Δεν είναι εύκολο και ίσως είναι και αυτό χαρακτηριστικό στα ελληνικά να αποδώσουμε πώς κανείς θα μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτή η προσπάθεια που ακριβώς διατυπώνεται τόσο εύστοχα των Ιεραποστόλων στην Ιεραποστολή τους. Αυτό που θα ήθελα να κάνω στο χρόνο που μου έχει διατεθεί είναι να παρουσιάσω και να εξάρω τρία σημεία του βιβλίου του κυρίου Μαγκρού, τα οποία νομίζω ότι εντάσσονται πλήρως στην σύγχρονη ιστοριογραφία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και καταστούν το βιβλίο του, όπως ακριβώς είπε ο κύριος Πλούσιος, ένα reference book
ένα σημείο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται για την περίοδο αυτή. Το πρώτο σημείο είναι ότι καταδεικνύει με πολύ καθαρό τρόπο ο κύριος Μαγκρού το βαθμό στον οποίο η άμυλα, η εκπαιδευτική άμυλα η οποία διέκρινε τις Αμερικανικές Ιεραποστολές και φυσικά και το Κολέγιο Ανατόλια συγκεκριμένα, έδωσε μια τρομακτική όθηση στην εκπαίδευση στα χρόνια της Οθωμανικής περίοδου που μας απασχολούν, δηλαδή ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι και το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η επιρροή των Ιεραποστόλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια σαφέστατα προοδευτική επιρροή. Θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει και πιο συγκεκριμένα προοδευτικά φιλελεύθερη επιρροή, και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ επίσης. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο μάλλον θα πρέπει να ονομάσουμε τις απρόβλεπτες συνέπειες, τον νόμο των απροβλέπτων συνεπειών που είχε όλο αυτό το εγχείρημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναφερόμενος συγκεκριμένα ίσως και στον ιδιάζοντα ρόλο που έπαιξε το Κολέγιο Ανατόλιας για τις σχέσεις όχι μόνο τις αρμενοτουρκικές, αλλά ενδεχομένως και τις αρμενοελληνοτουρκικές σχέσεις. Για την όθηση που έδωσε το Ανατόλια, όπως προκύπτει αυτό πολύ σαφώς με πολύ σαφή τρόπο από τις σελίδες του βιβλίου του κυρίου Μαγκρού, δεν χρειάζεται να πούμε ενδεχομένως πάρα πολλά όσον αφορά την εκπαίδευση που ήταν ήδη ο κανόνας μέχρι την άφηξη των Ιεραποστόλων, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μέχρι την δεκαετία του 1820 και 30, ουσιαστικά εξαντλούνταν στις θρησκευτικές κατηγορίες που είναι γνωστές με το διάσημο όρο των Μιλέτ, η αραβοτουρκική λέξη που προσδιορίζει τις θρησκευτικές κοινότητες που αναγνωρίζονταν και είχαν το δικαίωμα από το Ισλάμ να συνεχίσουν τις θρησκευτικές τους παραδόσεις και να λειτουργούν ως θρησκευτικές κοινότητες, δηλαδή οι χριστιανοί, Ορθόδοξοι Ρωμιοί, οι Αρμένοι, οι Αποστολικοί Αρμένοι και οι Εβραίοι. Και μέσα σε αυτό το μοσαϊκό γλωσσών, διότι περί αυτού φυσικά πρόκειται όχι μόνο όσον αφορά όλους τους πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και τους πληθυσμούς των συγκεκριμένων θρησκειών των ίδιων, δηλαδή οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί, πέραν των ελληνικών που μιλούσαν φυσικά ένα πολύ μεγάλο τους τμήμα, είχαν ως Μιλέτ και την σχολική επίβλεψη σε αυτά τα χρόνια και των σλαβόφωνων πληθυσμών, καθώς επίσης πολλούς από αυτούς, όπως είναι γνωστό, ήταν και οι ίδιοι τουρκόφωνοι. Κάτι το οποίο συνέβαινε και με τους Αρμένιους, με την αρμενική κοινότητα, η οποία είχε ανάμεσά τους πολλούς, των οποίων σχεδόν και η πρώτη γλώσσα ήταν τα τουρκικά, ιδιαίτερα των πληθυσμών που ήταν στη Μικρά Ασία. Αρκετοί από αυτούς μιλούσαν και μία γλώσσα η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα κουρδικο-τουρκικό ιδίωμα επίσης. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα, στο οποίο όπως χαρακτηριστικά ένας πολυμαθής Οθωμανός του τέλους του 10ου αιώνα σχολίασε, οι Ευρωπαίοι, λέει, μαθαίνουν τις ξένες γλώσσες στα σχολεία σε πολλά χρόνια και με πολλούς σκόπους, ενώ, λέει, οι δικοί μας μαθητές και τα δικά μας παιδιά στην Κωνσταντινούπολη τις μαθαίνουν παίζοντας το ένα με το άλλο. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα του μοσαϊκού των γλωσσών, η παρουσία των ιεραποστολικών σχολείων τα έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή για δύο κατεξοχήν ρόλους και λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι η πρακτική παιδεία που προσέφεραν βασίζονταν στον ορθολογισμό. Παρόλο τον ιεραποστολικό του ζήλο και υπήρχε πάντοτε και υπερήχε μάλλον η πεποίθηση ότι προέχει η σωστή εκπαίδευση. Σχεδόν προέχει δηλαδή και από τον προσελητισμό, ώστε με το δικό τους μυαλό ορθολογιστικά και με μόνο άλλο γνώμονα ενδεχομένως το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά όχι με άλλα εμπεδωμένα δόγματα ή ακόμα χειρότερα με δοξασίες και δυσιδαιμονίες όπως τις θεωρούσαν οι Ιεραπόστολοι, οι μαθητές να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο. Και άρα η σωστή εκπαίδευση βασίζεται στον ορθολογισμό, που σημαίνει στην πράξη επιμονή και έμφαση στις φυσικές επιστήμες, την εργαστηριακή παιδεία, την επαλήθευση των πειραμάτων κλπ.
Ταυτόχρονα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για το πώς γίνανε πολύ δημοφιλή αυτά τα σχολεία των Ιεραποστόλων, εξυπηρετούσαν και πρακτικούς σκοπούς για τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους όσο ήταν μαθητές, για να πληρώνουν κατά κάποιο τρόπο και τα δικά τους τα δίδακτρα, αλλά και επιπλέον για να έχουν αποκτήσει εφόδια για την υπόλοιπη του ζωή, και έτσι μαθαίναν τα παιδιά πάντα να κατασκευάζουν πράγματα με τα χέρια τους και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν το περιβάλλον τους. Δηλαδή, στην πράξη, η παιδεία ήταν κατά πλειοψηφία κοσμική παιδεία. Αυτό είναι μια λέξη που και πάλι νομίζω ότι δεν είναι τυχαία ότι στα ελληνικά δεν μπορούμε να την εκφράσουμε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Η λέξη κοσμική ξενίζει λίγο και είναι και ενδεχομένως και λίγο μεμπτή. Γιατί είναι γνωστό σε όλους σας και σε όλους μας, δεν χρειάζεται να το τονίσω αυτό, ότι τουλάχιστον ανάμεσα στους Έλληνες αλλά και σε εξίσου μεγάλο βαθμό και στους Αρμένιους, πάντα στη σχολική εκπαίδευση προείχαν και είχε ιδιαίτερη πέραση η λογοτεχνία, η φιλοσοφία και κατά κάποιο τρόπο η προσήλωση στο αρχαίο παρελθόν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έρχονταν σε πλήρη σύγκρουση κατά κάποιο τρόπο με τη φιλοσοφία των Ιεραποστολικών σχολείων. Δεύτερος και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο, όπως δείχνει το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού, είχαν μεγάλη απήχηση αυτά τα σχολεία, ήταν η χρήση της καθομιλουμένης γλώσσας. Αναφέρθηκα πιο πριν στο μοσαϊκό των γλωσσών και τα Ιεραποστολικά σχολεία, το κολέγιο, όπως πολύ καλά φαίνεται από τις σελίδες και τις αναλυτικές αναφορές, διδάσκονταν και τα ελληνικά και τα αρμενικά και τα τουρκικά, σε συνδυασμό πάντα βέβαια με τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, ακράδαντα δημοτικιστές οι Ιεραπόστολοι όσον αφορά αυτή την πτυχή του θέματος. Και φυσικά ήταν και πολύ σημαντικό τα πρακτικά μαθήματα και οι επιστήμες αυτές τις οποίες αναφέρθηκα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, να διδάσκονται στην μητρική γλώσσα των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να τα καταλάβουν τόσο το καλύτερο. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως ο κύριος Μαγκρού και μάλλον για πολύ καλούς λόγους ίσως δεν το τονίζει ιδιαιτέρως, διότι δεν θα ήταν ενδεχομένως τόσο... δεν επαφίεται σε κάποιον ο οποίος έχει ο ίδιος ως πρόεδρος του σχολείου σε μεγεταγενέστερα χρόνια μια ιδιαίτερη ανάμιξη με τη φιλοσοφία του σχολείου, να σταθεί στο ίσως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της εκπαίδευσης που προσέφεραν αυτά τα σχολεία, τα οποία ήταν ο τρόπος με τον οποίο διδάσκανε την κουλτούρα του debate. Την κουλτούρα αυτή, και πάλι μιας λέξης, την οποία στα ελληνικά δυσκολευόμαστε να την αποδώσουμε. Ήταν δηλαδή με έναν τρόπο τα σχολεία αυτά, σχολεία δημοκρατίας και δημοκρατισμού. Αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της αρμενικής κοινότητας ήδη στο βαθμό στον οποίο οι Ιεραπόστολοι και οι Ιεραποστολές αυτές βοήθησαν τους μη μουσουλμανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να βρούνε τα κοινωνικά τους δικαιώματα και τα ανθρώπινα τους δικαιώματα στα πλαίσια του μεγάλου ανατολικού ζητήματος. Η συνεισφορά των σχολείων αυτών στην εμπέδωση της ιδέας της δημοκρατίας ως κάτι το οποίο συζητείται, ήταν μια πολύ σημαντική προσφορά τους. Ανέφερε ο κύριος Πλούσιος το πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκω, το ΣΟΑΣ, και δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να πω κάτι για ένα απόφθεγμα που είχε εκφράσει ένας διάσημος ιστορικός καθηγητής των Οθωμανικών, ο Μπέρναρντ Λούις, αλλά και πολύ αμφιλεγόμενος φυσικά μετέπειτα νεοσυντηρητικός πολιτικός αναλυτής στην Αμερική, ο οποίος είχε διατυπώσει την άποψη ότι ο μόνος πρακτικός ορισμός, έλεγε, της δημοκρατίας είναι ότι είναι το πολίτευμα των αγγλόφωνων κοινωνιών και κρατών, δηλαδή κατεξοχήν των Προτεσταντών. Λοιπόν, αυτό είναι μια πτυχή, ένα από τα πράγματα τα οποία νομίζω, για τα οποία το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού μας δίνει πολύ πλούσιο υλικό για να δούμε πώς στην πράξη, μέσα από τις δραστηριότητες του Ανατόλια, μια τέτοια προσπάθεια είχε εμπεδωθεί. Αυτοί ήταν λοιπόν οι δύο κατεξοχήν λόγοι για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, όπως προκύπτει σαφώς και από τις σελίδες του κυρίου Μαγκρού, είχαν τα σχολεία αυτά μια μεγάλη απήχηση
στον πληθυσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον μη μουσουλμανικό. Περνάω στο δεύτερο σημαντικό στοιχείο του τμήματος αυτού του βιβλίου, που είναι η προοδευτική επιρροή και επίδραση που είχαν σε γενικότερο πλαίσιο οι Ιεραπόστολοι. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη χρονική αναδρομή στο ποιοι ήταν οι Ιεραπόστολοι, οι οποίοι είναι για μας πλέον 150 χρόνια μετά, με ένα έντονο τρόπο, οι μεγάλοι άγνωστοι. Και να αναφερθώ στο γεγονός ότι ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Πλούσιος το 1810, όταν ξεκίνησε, όταν ιδρύθηκε το Αμερικανικό Συμβούλιο των Επιτρόπων για τις Ιεραποστολές του εξωτερικού, το περίφημο American Board for the Commissioners of Foreign Missions, ότι η αρχή που διείπε τότε τους Ιεραποστόλους ήταν η ευεργετικότητα χωρίς διακρίσεις. Ένα disinterested benevolence. Είχανε τη διάθεση να προσφέρουν ευεργετικό έργο χωρίς να τους ενδιαφέρει σε ποιον ακριβώς απευθύνονται όσον αφορά τις φυλετικές ή οποιοσδήποτε άλλες διακρίσεις. Δηλαδή, ήτανε εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και αυτό ήτανε κάτι το οποίο το είχαν δείξει με το ιεραποστολικό τους έργο ανάμεσα στους Ινδιάνους της Αμερικής. Εκεί βέβαια είχαν απογοητευτεί, διότι το έργο αυτό δεν είχε τις επιτυχίες που θα θέλανε να είχε. Κάτι το οποίο όσον αφορά την επικρατέστερη άποψη που είχαν οι Ιεραπόστολοι οφείλονταν στην συμπεριφορά των settlers, των επίκων Αμερικάνων, οι οποίοι είχαν καταφέρει να εκδιώξουν τους Ινδιάνους από τις περιοχές στις οποίες ζούσαν. Ο κύριος Μαγκρού δεν αναφέρεται με μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτή την πτυχή της ιεραποστολικής αποστολής, διότι φυσικά είναι ένα στοιχείο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κολεγίου Ανατόλια δεν είχε καμία συγκεκριμένη σχέση. Είχε όμως να κάνει με το γεγονός ότι οι Ιεραπόστολοι διέπονταν από αρχές προοδευτικές όσον αφορά όχι μόνο τους Ινδιάνους της Αμερικής, αλλά και για την ισότητα των Εβραίων στην Αμερική, για τα ζητήματα των γυναικών, όπως επίσης και φυσικά ήθελαν μέσω της απογοήτευσης που είχαν νιώσει από την αποτυχία της αποστολής στους Ινδιάνους, να πάνε όχι στο Far West, όπου πηγαίνανε οι τυχοδιώκτες, αλλά στο Far East, στην Ανατολή, όπου εκεί θα συνεχίζαν το έργο τους. Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό, πέραν αυτών των τοποθετήσεων των Ιεραποστόλων, ήταν ότι τους διέπρεπε ένας πραγματισμός, ήτανε πραγματικιστές. Και σε αυτό το βαθμό, σε αυτό τους το χαρακτηριστικό, θα ήθελα προσπαθήσω να κάνω μία σύγκριση με το χαρακτηριστικό που ήτανε επίσης της τουρκικής μουσουλμανικής πλειοψηφία την περίοδο εκείνη, η οποία πολύ περισσότερο από κάποια προσήλωση σε κάποια ιδεολογία είχε μία πραγματιστική άποψη όσον αφορά την παιδεία. Οι συνθήκες οι συγκεκριμένες οι οποίες οδήγησαν τους Ιεραπόστολους από όπως είπαμε, τις Τρεις Υπήρους από την Αμερική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν να κάνουν στην αρχή με τους Εβραίους και τις βιβλικές χώρες, δεδομένης φυσικά της σημασίας της βίβλου για τους Ιεραπόστολους, αλλά πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και μια δεύτερη απογοήτευση με την αποδοχή που είχαν στις ελληνόφωνες περιοχές από τους, είτε στο Βασίλειο της Ελλάδας, το οποίο μόλις είχε δημιουργηθεί εκείνα τα χρόνια, είτε και από τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της ίδιας. Παρ' όλα αυτά, η αντιμετώπιση των Ιεραποστόλων προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα σε αυτά τα δεδομένα που βρήκανε στις περιοχές που πήγανε και έτσι, αντί να προσπαθούν να προσιλητήσουν, προσαρμόστηκαν στο να προσπαθήσουν να αναζωογονήσουν, να ανανεώσουν στο βαθμό που ήταν δυνατόν τις χριστιανικές κοινότητες της περιοχής και με αυτό τον τρόπο να δώσουν το παράδειγμα και στους μουσουλμάνους. Να δώσουν το παράδειγμα ότι όπως οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι το Κοράνιο είναι
αφενός ο Λόγος του Θεού, η εμβίβλωση του Λόγου του Θεού, αν θέλετε, σε αντιδιαστολή με την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού στο Χριστό για τους χριστιανούς, να δώσουν μία απάντηση στην πρωτοκυριαρχία του Κορανίου στους μουσουλμάνους, καταδεικνύοντας τη σημασία που είχε η βίβλος και το κήρυγμα βασισμένο από το κείμενο της βίβλου για τους προτεστάντες. Και εδώ θα ήταν χρήσιμο να ανοίξουμε και μία παρένθεση για ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Μαγκρού και το οποίο επίσης νομίζω ότι χρειάζεται να τονιστεί ιδιαιτέρως, που είναι το πολύ πλούσιο μεταφραστικό έργο που είχαν οι Ιεραπόστολοι για τις Άγιες Γραφές, για την Αγία Γραφή, μεταφράζοντάς την σε όλες τις γλώσσες, τις καθομιλουμένες γλώσσες της περιοχής, όχι μόνο τα ελληνικά και τα αρμένικα, αλλά και γλώσσες όπως τα αλβανικά, τα βουλγαρικά, τα κουρδικά στην περίπτωση της Μικράς Ασίας και φυσικά κάνοντας μεγάλες προσπάθειες αυτές οι μεταφράσεις να είναι τυπωμένες στα αλφάβητα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι εκάστοτε κοινότητες και έτσι έχουμε τις λεγόμενες αρμενοτουρκικές εκδόσεις όπου το αλφάβητο είναι το αρμενικό αλφάβητο αλλά η γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι τα αρμενικά και αντιστοίχως έχουμε τις καραμανλίδικες όπου η γλώσσα είναι τα τουρκικά πάλι αλλά το αλφάβητο είναι το ελληνικό αλφάβητο προς εξυπηρέτηση των κοινοτήτων αυτών. Η σύνθεση τώρα του προτεσταντικού Μιλέτ στα μέσα του 19ου αιώνα με τον κανονισμό που απέκτησε μέσω των ζυμώσεων στους ιεραποστολικούς και όχι μόνο κύκλους, διότι εκεί παίξανε και ένα ρόλο η διπλωματική αποστολή των Άγγλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιούργησαν ένα καινούριο θρησκευτικό Μιλέτ, του οποίου όμως αρχηγός δεν ήταν πλέον ένας πατριάρχης, αλλά ένας εκλεκτός εκπρόσωπος, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να προέρχεται και από λαϊκά στρώματα, να μην είναι δηλαδή αναγκαστικά ιερέας. Αυτό ήταν ένα σημαντικότατο βήμα προοδευτικού φιλελευθερισμού το οποίο προώθησαν οι Ιεραπόστολοι και οδήγησε και επηρέασε μάλλον σε όχι μικρό βαθμό και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν πάλι βέβαια με την πίεση των Άγγλων και του πολέμου της Κρυμαίας το 1856 με το δεύτερο φυρμάνι μεταρρυθμίσεων το οποίο αποδέχτηκε ο Οθωμανικός Σουλτάνος και εξήγηλε την ισοπολιτεία μεταξύ των μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Και μετά από αυτή την πολύ σημαντική κίνηση για την οποία έδωσε όθηση, όπως είπα, η προεργασία των Ιεραποστόλων, σημειώνεται μια πραγματική άνθηση στο άνοιγμα των σχολείων. Και εδώ θα πρέπει να ξαναγυρίσω στα σχόλια του Οθωμανού δημοσιογράφου το 1911 και να υπενθυμίσω ότι στην διάρθρωση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ορθόδοξος Ρωμιός Πατριάρχης είχε κατά κάποιο τρόπο την πρωτοκαθεδρία. Και έτσι, ενώ βλέπουμε ότι συναντούσαν σημαντικότατες δυσκολίες να ανοίξουν σχολικά σχολεία βάσει της ισοπολιτείας οι υπόλοιπες κοινότητες, όταν επρόκειτο για σχολεία στα οποία, για ελληνικά σχολεία, οι Οθωμανοί τους ενδιέφερε μονάχα να έχουν την έγκριση του Πατριάρχη και δεν ζητούσαν τίποτα περισσότερο, ενώ στις όλες τις άλλες περιπτώσεις ήταν εξονυχιστικός και εξαντλητικός ο έλεγχος που κάνανε μέχρι να δοθεί η άδεια για να δημιουργηθούν αυτά τα σχολεία. Προχωράω στο τρίτο σημείο, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα του κυρίου Μαγκρού για το ρόλο του κολεγίου, το οποίο είναι συνέπεια αυτής της τάσης για πραγματισμό που ανέφερα των Ιεραποστόλων, που διατυπώθηκε από τον Edward Riggs, ο οποίος ήταν γόνος μιας μεγάλης οικογενείας ιεραποστολικής με δράση πλουσιέστατη και όσον αφορά τις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, αλλά και στον εκπαιδευτικό τομέα, ο οποίος εξήγησε με πάρα πολύ σαφή τρόπο στο Συμβούλιο στη Βοστόνη ότι ο κόσμος
αισθάνεται την ανάγκη για μορφωμένους λαϊκούς, όχι μόνο για κληρικούς. Εξήγησε δηλαδή και έθεσε τις βάσεις της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των σχολείων αυτών, η οποία ήταν ότι ήταν διατεθειμένα να μορφώνουν λαϊκούς, δηλαδή ακριβώς την νεολαία, η οποία στη μεγάλη της πλειοψηφία ήταν αρμενική, των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων και δίνοντας το παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο, όσο το δυνατόν περισσότερο και των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Όπως σας είπα, ήταν απόρρια αυτής της λαϊκής κοσμικής εκπαίδευσης το γεγονός ότι δίνονταν μεγάλη έμφαση στις φυσικές επιστήμες σε τέτοιο βαθμό που όταν χαρακτηριστικά, όπως λέει ο ιδρυτής ενός αδελφού κολεγίου με τη Μερζιφούντα, της ιερατικής σχολής στο Μπεμπέκ της Κωνσταντινούπολης, όταν επισκέπτηκε το σχολείο ο τοπικός Αρμένιος επίσκοπος της Αποστολικής Εκκλησίας, δεν μπόρεσε παρά να αναφωνήσει, βλέποντας τα πειράματα της χημίας, ότι «χημία εστί προτεσταντισμός». Όσον αφορά τώρα τις απρόβλεπτες συνέπειες με τις οποίες θα ήθελα να κλείσω, στις οποίες αναφέρεται με έμεσο πλην σαφέστατο τρόπο το ιστορικό υλικό που παρουσιάζει ο κύριος Μαγκρού, αυτές θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνίστανται βασικά στο γεγονός ότι με την εκπαίδευση αυτών ακριβώς των λαϊκών μαθητών, τα σχολεία αυτά κατά κάποιο τρόπο εκπαίδευσαν δημοκρατικούς επαναστάτες. Ήτανε κάτι αντίστοιχο με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές ιεραπόστολοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός με μια πολύ μεγάλη εξαίρεση ότι επουδενή λόγο δεν υποστήριζαν τον ένοπλο αγώνα. Δεν υποστήριζαν δηλαδή οτιδήποτε είχε να κάνει με ένοπλη πάλι, όπως αυτή είχε πια αποκτήσει πολύ σημαντική σημασία ιδιαίτερα για τους Αρμένιους, για τον αρμενικό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος διεξάγονταν στα χρόνια μετά το συνέδριο του Βερολίνου, όταν είχε διεθνοποιηθεί το αρμενικό ζήτημα. Έτσι, το κολέγιο βρέθηκε, και αυτό προκύπτει με τον γλαφυρότερο τρόπο τον οποίο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, από τις σελίδες του κυρίου Μαγκρού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο στο κομμάτι που αναφέρεται ακριβώς για αυτό τα πιο τραγικά γεγονότα, τα πιο τραγικά στιγμιότυπα της ιστορίας του κολεγίου, το βιβλίο του παίρνει ένα χαρακτήρα σχεδόν αστυνομικού διηγήματος με το πώς παρουσιάζει το δικαστικό και αστυνομικό ανακριτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν από τη μια πλευρά οι Οθωμανικές αρχές, οι οποίες κατηγορούσαν το σχολείο ότι υποθάλπει επαναστάτες ανάμεσα στους φοιτητές, στους μαθητές του και τους φοιτητές του, γιατί φυσικά το Ανατόλια College ήταν πανεπιστημιακού επίπεδου, και από την άλλη τους διευθυντές τους, οι οποίοι είχαν την μεγάλη ευθύνη να ανακαλύψουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Και με αυτόν τον τρόπο, παρόλη την άνθηση που εκείνα τα δύσκολα χρόνια επίσης γνώρισε το σχολείο με τα περίφημα clubs, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ήταν πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία φυσικής ιστορίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνης της περίοδου, και με την γενικότερη δράση που είχε το Ανατόλια στην ακριβώς περιοχή αυτή της κεντρικής Μικράς Ασίας, που έφερνε κοντά της τον Πόντο και τις κοινότητες των Ελλήνων, των Αρμενίων, ενσωματωμένες στα δυτικά παράλια και κατευθυνόμενες πιο πολύ προς την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς σε εκείνη την περίοδο που συνδύασε δηλαδή τις καλύτερες στιγμές του κολεγίου, συνέβησαν δυστυχώς και οι χειρότερες στιγμές με τα πογκρόμ και τις σφαγές των Αρμενίων, και σε αυτό το τομέα η μαρτυρία των Ιεραποστόλων, όπως ακριβώς προκύπτει από τα αρχεία τα οποία έχει ψάξει ο κύριος Μαγκρού και φαίνονται και τα οποία παραθέτει στο βιβλίο του, οι Ιεραπόστολοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες των συμβάντων, και φυσικά αυτό τους οδήγησε σε μία πλήρη απόγνωση
μετά τα γεγονότα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, το τραύμα των Βαλκανικών Πολέμων που οδήγησε τους νεότουρκους στην γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 και το καλοκαίρι του 1915, παρόλη τις ηρωικές στιγμές που έζησε το σχολείο με την δραστηριοποίηση την, καθηγητριών, οι οποίες κατάφεραν να σώσουν μερικά κορίτσια, μερικές κοπέλες από τις πορείες θανάτου όπου είχαν οδηγηθεί όλοι οι Αρμένοι φοιτητές και καθηγητές του σχολείου. Η απόγνωση στην οποία οδηγήθηκαν οι Ιεραπόστολοι ήταν τέτοια που ήταν τελείως ασαφές εάν θα μπορούσαν ποτέ να συνεχίσουν το έργο τους. Και όπως είπε ο πρόεδρος κύριος Βλάχος στην αρχή, η δυνατότητα που έδειξε το κολέγιο να καταφέρει να συνεχίσει με ευτυχείς συγκυρίες το έργο του, όχι πλέον στην Μικρά Ασία, διότι μαζί με 2-3 άλλα σχολεία συνέχισε τη δραστηριότητά του κατά κάποιο τρόπο στην εξορία, μακριά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ βέβαια κάποια άλλα σχολεία κατάφεραν και συνέχισαν, όπως και το σχολείο Θηλαίων της Μερζιφούντας ξανά άνοιξε επιτόπου στην καινούργια πια κεμαλική Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό, οι μαρτυρίες, η σιωπή μάλλον που κράτησαν οι Ιεραπόστολοι αυτοί με το να έχουν τις μαρτυρίες τους γραμμένες σε κατεξοχήν μη δημοσιευμένα ως επιτοπλίστων από μνημονεύματα ή αναφορές, οι οποίες όμως τώρα με το έργο ιστορικών όπως ο κύριος Μαγκρού αλλά και πολλών άλλων και στη σημερινή Τουρκία και στον χώρο των τουρκικών σπουδών έχουμε πια αυτή η σιωπή, έχει μεταβληθεί σε μια πολύ δυνατή φωνή η οποία ακριβώς εξετάζει τα ζητήματα αυτής της δύσκολης περίοδου με πολύ πιο αντικειμενικό τρόπο βλέποντας τα πράγματα όπως έγινε και έρχεται να συμπληρώσει η δουλειά του κυρίου Μαγκρού αυτό που μία από τις πιο δραματικές εξελίξεις στην σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία που είναι οι μαρτυρίες των Αρμενίων οι οποίοι μεγάλωσαν ως μουσουλμάνοι και συνειδητοποίησαν μόνο όταν οι γιαγιάδες τους επί το πλήστον ήταν στα πρόθυρα του θανάτου ότι είχαν πραγματικά αρμενικής καταγωγής. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια έχει πολύπλοκες νομικές συνέπειες για τον προσδιορισμό του όρου της γενοκτονίας, αλλά πέραν αυτού του νομικού πλαισίου έχει μια πολύ βαθιά ανθρωπιστική υφή η οποία έρχεται και συμπληρώνει τις μαρτυρίες των Ιεραποστόλων με τον πιο ικανοποιητικό νομίζω τρόπο για να καταδείξει το πώς αυτού του είδους τα εγχειρήματα, τα εκπαιδευτικά όπως των Ιεραποστόλων τελικά επηρέασαν όχι μόνο τους ίδιους τους Ιεραπόστολους, αλλά και αυτούς με τους οποίους οι Ιεραπόστολοι ήρθαν σε επαφή, όλους δηλαδή, όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους, οι οποίες μέσω του σχολείου βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ζητήματα προοδευτικής, φιλελευθερικής δημοκρατίας και να τα ζήσουν από μέσα. Γι' αυτό το λόγο, οι πάλι κατά κάποιον τρόπο που είχαν οι Ιεραπόστολοι ηλικιωμένοι με τη βίβλο στο χέρι ως κάποιο είδους φροηδικό θα μπορούσε να φανταστεί κανείς υπερεγώ απέναντι στους υπεράνθρωπους νεότουρκους αξιωματικούς νεότερους τους νέους αξιωματικούς του τουρκικού στρατού οι οποίοι ήταν και αυτοί στον δικό τους εθνικό απελευθερωτικό αγώνα δείχνει ακριβώς προκύπτει από τις σελίδες του κυρίου Μαγκρού με έναν πολύ έντονο τρόπο αυτή η πολύ δύσκολη πτυχή της Ιεραποστολής. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δέδε για την εμβριθέστατη ανάλυση, για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σημείων του βιβλίου του κυρίου Μαγκρού. Ο ειδικός φαίνεται πάρα πολύ καλά στο σημείο αυτό. Ο κύριος Δέδες ασχολείται με τα θέματα αυτά και νομίζω ότι η ομιλία του ανέδειξε το
αυτό που από την αρχή είπα, ότι το βιβλίο του κυρίου Μαγκρού είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο αυτό καθ' αυτό, όχι μόνο για τις πληροφορίες, αλλά και για τον τρόπο που έχει γραφεί, για το ότι πια αποτελεί ένα σταθμό από τον οποίο μπορεί κανείς να ξεκινήσει για να καταλάβει μια ολόκληρη περίοδο, έναν ολόκληρο πολιτισμό, έναν αγώνα δρόμου που έκαναν άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να φωτίσουν, να μορφώσουν πληθυσμούς ολόκληρους και στη μια χώρα και στην άλλη. Ο μιλητής που θα συνεχίσει για την ελληνική περίοδο του Ανατόλια είναι ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, απόφυτος του 1974. Ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, για να πω κάποιες λεπτομέρειες πέρα από ένα τυπικό βιογραφικό, είναι το παιδί που ήρθε από τα Πούληθρα το 1967, όταν εγώ αποφυτούσα, και τελείωσε το 1974. Σπούδασε στο Χάρβαρντ, παίρνοντας το Bachelor's και το Master's, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Το διδακτορικό του το έκανε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, ασχολήθηκε στα οικονομικά, ασχολήθηκε όμως σε όλους τους τομείς και στον ακαδημαϊκό χώρο, δίδαξε στο Κολούμπια, δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ, ασχολήθηκε με τον ιδιωτικό τομέα, στην οικονομία, με τον τραπεζικό τομέα και τελικά ασχολήθηκε και με την πολιτική, εργαζόμενος στην αρχή ως σύμβουλος οικονομικός στην περίοδο που ήταν αρχηγός, που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης και στη συνέχεια ως υπουργός οικονομικών από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Έχει διατελέσει επίκουρος καθηγητής και τακτικός καθηγητής και στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, αλλά εξακολουθεί να ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την τραπεζική οικονομία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Χαρδούβελη, παρακαλώ να μας βοηθήσετε με το δεύτερο μέρος. Πλούσια τα LA του κυρίου Πλούσιου σήμερα, για όλους μας. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Δεν είμαι ειδικός στο θέμα, δεν είμαι ιστορικός. Στο πάνελ έχετε δύο αξιοπρεπέστατους ιστορικούς. Συνήθως μιλάω για βιβλία με τα οποία ασχολούνται με οικονομικά και δεν χρειάζεται να προετοιμαστώ. Και όσο περισσότερο απροετοίμαστος είναι κάποιος, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν χρειάζεται να ακολουθεί σημειώσεις, μιλάει από καρδιάς εκείνη τη στιγμή. Έχω προετοιμαστεί όμως τώρα, γιατί πρέπει να αναφερθώ σε ένα ιστορικό βιβλίο. Τον κύριο τον βλέπετε στη φωτογραφία, τον γνωρίζετε. Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά που είμαι εδώ στο Βήμα να μιλήσω για αυτόν. Θα σας πω μια ιστορία όμως, πώς το γνώρισα για πρώτη φορά, όταν είχα επιστρέψει στην Ελλάδα και του παραπονιόμουνα. Όταν κάποιος ζει σε δύο κουλτούρες, θέλει να έχει τα καλύτερα και από τις δύο κουλτούρες. Οπότε φυσικά τώρα που ήμουν στην Ελλάδα, ήθελα να είχα τα καλύτερα της Αμερικής. Του παραπονιόμουνα λοιπόν ότι, ξέρεις Μπιλ, δεν μ' αρέσει κάτι στην Ελλάδα. Αισθάνομαι ότι υπάρχει a little bit of corruption. Λίγο. Και γυρίζει και μου λέει κάτι που δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά. Μου λέει, Γκίκα, κάτσε να δεις. Όταν έφυγες από την Ελλάδα, έβλεπες την Ελλάδα με τα μάτια του παιδιού. Τώρα που γύρισες, τη βλέπεις την Ελλάδα με τα μάτια του ενήλικα. Προσαρμόσου. Και λοιπόν, και εγώ προσαρμόστηκα. Όπως και θα σας δείξω σε λίγο ότι και το σχολείο μας προσαρμόζεται πραγματικά στη διάρκεια του χρόνου. Θα ξεκινήσω με τα σχόλια που ήδη... πρώτα απ' όλα να σας προτρέψω να το αγοράσετε. Θα το έχετε πραγματικά, θα μπορείτε να το διαβάσετε όχι μία φορά,
δύο φορές, τρεις φορές, είναι πραγματικά ένα ευχάριστο, ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. Θα ξεκινήσω με τα σχόλια των, και αυτό δεν μπορώ να το μεταφράσω, των reviewers, των καθηγητών που το διάβασαν και έπρεπε να το σχολιάσουν επειδή ο εκδότης ήθελε να έχει σχόλια. Και βέβαια το σχόλιο ότι είναι ένα riveting history, ότι είναι remarkable κλπ. Τα δύο από κάτω έχουν ενδιαφέρον επειδή αγγίζουν σε κάποια θέματα τα οποία θέλω να αναφερθώ. Το πρώτο το πιασε ο προηγούμενος ομιλητής. Λέει ο αναγνώστης, it made me appreciate, με έκανε να εκτιμήσω πόσο αυτοί οι άνθρωποι, οι Ιεραπόστολοι, οι Προτεστάντες οι Ιεραπόστολοι του 19ου αιώνα, πραγματικά they dedicated, έδωσαν τον εαυτό τους σε αυτό που πίστευαν. Και το δεύτερο που έκανε εντύπωση στον ξένο τον αναγνώστη, αυτός είναι κάποιος καθηγητής, δεν θυμάμαι πού, σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής, λέει, άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται στην Ελλάδα με τους κανόνες που διέπουν την εκπαίδευση. Διότι για ένα ξένο δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα μας στον χώρο της εκπαίδευσης. Και η δική μου η ανάλυση θα αναφερθεί κυρίως στο ελληνικό κομμάτι. Επειδή όμως το βιβλίο πραγματικά με τράβηξε, δεν διάβασα μόνο τα 7 κεφάλαια, μου βάλατε μεγαλύτερο φορτίο εμένα, είχε 11 κεφάλαια, τα 7 είναι για την Ελλάδα, τα 4 είναι για την Τουρκία, 4 είχε ο κύριος Δέδες, 7 είχα εγώ, διάβασα και κάτι από τα 4, διότι πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει και νομίζω αναφέρθηκε ο κύριος Δέδες, είναι αυτοί οι Ιεραπόστολοι πίστευαν πραγματικά, ήθελαν να σώσουν ψυχές. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Και έδιναν τον εαυτό τους, ξεχνούσαν τα πλούτη, μπορούσαν να βγάλουν πολλά χρήματα στην Αμερική, δεν το έκαναν, και πήγαιναν εκεί στο Far East αρχικά να προσιλητήσουν μουσουλμάνους. Βέβαια, αυτό που έγινε στην πράξη, επειδή απαγορεύεται ο προσιλητισμός, αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι να προσιλητήσουν χριστιανούς, ορθόδοξους, να τους κάνουν Προτεστάντες. Μέχρι εδώ έχει καλώς. Τι είναι αυτό όμως, ως Έλληνας, άμα το σκεφτεί κανείς, λέει, εντάξει, γιατί οι Αρμένοι έγιναν Προτεστάντες και όχι οι Έλληνες. Εγώ δυσκολεύομαι να τα απαντήσω. Ίσως να ξέρει την απάντηση ο κύριος Δέδες. Αν δεν την ξέρει, τότε πρέπει να βάλει ένα φοιτητή του για μια διδακτορική διατριβή. Να κάνει μια σύγκριση των δύο κοινοτήτων. Σίγουρα κατάλαβα και το διάβασα στον κύριο Μαγκρού το βιβλίο ότι κατάφερε οι Προτεστάντες και πιάστηκαν, κατάφεραν να ορθοποδήσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επειδή για αυτούς φτιάχτηκε μιλιέ. Αυτό έπρεπε να ανήκε σε κάποιο group θρησκευτικό. Αλλιώς ήσουν non-existent, σαν να μην έχεις διαβατήριο σε χώρα. Ποιοι όμως τους βοήθησαν να φτιάξουν αυτό το μιλιέ, οι Εγγλέζοι φυσικά, οι οποίοι πάντοτε βοηθούν και βοήθησαν τους fellows Προτεστάντες και έτσι κατάφεραν και το έφτιαξαν. Μετά όμως κάποιος αντιλαμβάνεται ότι εντάξει δεν είναι μόνο έτσι τυχαίο, διότι οι Αρμένοι ήδη 30 χρόνια πριν είχαν φτιάξει ένα καθολικό μιλιέ. Έτσι δεν είναι? Το διάβασα, ο Μπιλ το είδε. Τέλος πάντων, δεν έχω το χρόνο να το ψάξω, θα γινόμουν ιστορικός, είμαι οικονομολόγος, αλλά πραγματικά σας τα αναφέρω αυτά σαν εμπειρία κάποιου, όπως και εσείς, που διαβάζετε το βιβλίο ενός ιστορικού και σας γεννιούνται ερωτήματα για εκείνη την εποχή. Και δεν σας κρύβω ότι γνώρισα πάρα πολλούς Αρμένιους Προτεστάντες στην Αμερική, πάρα πολλοί Αρμένιοι Προτεστάντες οικονομικά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, επειδή πάντοτε ήταν άνθρωποι που θέλαν τη γνώση και την επιθυμούσαν. Ήταν δηλαδή self-selected, εξ αρχής. Πολλά από αυτά τα σχολεία, για να φοιτήσεις, έπρεπε να ήσουν Προτεστάντες. Οπότε αναγκάστηκαν κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να επενδύσουν στη γνώση, να ασπαστούν και τον Προτεσταντισμό. Έτσι. Οπότε, και έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν σχολεία, για παράδειγμα το Haigazian College στη Βηρητό, ήταν έργο ενός Αρμένιου
ο οποίος κουβάλησε ανθρώπους από τη γενοκτονία, δύο φορές μάλιστα πήγε πίσω και έφτιαξε το σχολείο για τους Αρμένιους, το οποίο βέβαια τώρα είναι ένα αραβικό σχολείο αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ξεκινήσει από τους Προτεστάντες. Τέλος πάντων, γι' αυτό λοιπόν σας τα ανέφερα όλα αυτά, για να σας πείσω ότι αν και μπορεί να αισθάνετε άσχετοι για το θέμα, είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και πρώτα απ' όλα, έτσι, μερικές γενικές παρατηρήσεις, είναι επιστημονικό βιβλίο. Άρα θα τραβήξει και τον άνθρωπο που θέλει να ρωτήσει το γιατί και θέλει να ψάξει την τεκμηρίωση. Και όταν λέω είναι επιστημονικό βιβλίο, είναι ακριβώς επειδή τεκμηριώνει αυτό που λέει. Συνήθως με πάρα πολλές υποσημειώσεις. Θα δείτε ότι το βιβλίο έχει εκτεταμένη βιβλιογραφία. Δεν είναι μια βιβλιογραφία που άντε να βάλουμε και μερικούς φοβερούς στα Oriental Studies, δεν ξέρω, στα Turkish Studies, για να γεμίσουμε τρεις σελίδες. Όχι. Είναι αναφορές που έχει κάνει στα βιβλία. Και έχει ευρετήριο λέξεων, δηλαδή μπορεί κανείς, αν έχει ερωτήματα, εύκολα να πάει και να βρει. Και μάλιστα, σε πολλά κεφάλαια κάνει αναφορά αυτό που υπόθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο και πάντοτε έτσι υπάρχει μια δομή. Μπορεί κάποιος να διαβάσει ένα κεφάλαιο και να αισθάνεται ότι διάβασε κάτι αυτοτελές. Αυτό είναι φοβερό. Είναι, βέβαια, δεν είναι μόνο επιστημονικό, είναι και σε κάνει να το διαβάσεις. Και βέβαια, αν το Μπιλ, αυτό είναι πραγματικά, ελπίζω ότι είναι έργο ζωής, έτσι αισθάνομαι, βέβαια είναι το δεύτερο σου βιβλίο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι σφραγίζει μια τεράστια προσφορά του συγγραφέα στο σχολείο μας. Ξέρετε ότι ήταν πρόεδρος για 25-26 χρόνια. Με το βιβλίο αυτό, νομίζω, αποκτά και αθανασία ο Μπιλ, διότι θα το διαβάζουν πάρα πολύ. Τώρα, η αφήγησή του. Η αφήγησή του, και έχω γράψει εδώ μερικά πράγματα για να μην τα ξεχάσω, να σας τα πω, είναι πραγματικά συναρπαστική. Ξεκινάει πράγματα το 1810, εδώ το στρογγύλεψα. Το 1810 ήταν όταν φτιάχτηκε αυτός ο οργανισμός των Προτεσταντών του ABCF, όπως το λένε. Και ακολουθεί το βιβλίο μια χρονολογική σειρά. Δηλαδή, ξεκινάει από το 10 και συνεχίζει, νομίζω κυρίως τελειώνει το 99 όταν έφυγε και ο Μπιλ. Πραγματικά δεν ξέρεις όσο το διαβάζεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρόεδρος εκείνης της περίοδου, από το 75 νομίζω μέχρι το 99, διότι είναι πραγματικός επιστήμονας. Το καταλαβαίνεις επειδή λέει, τελείωνε και η κόρη μου εκείνη τη στιγμή το κολέγιο και ξέρω εγώ έφευγα, ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς. Συνδέει την ιστορία του σχολείου με την ιστορία της Ελλάδος και της Τουρκίας και βέβαια το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες. Έχει ιστορία για ένα παιδάκι που έσπασε το χέρι του και ήρθε ο γονέας να το πάρει πίσω με υποτροφία. Και το πήρε πίσω και μετά από δύο εβδομάδες αντιλήφθηκε τι έκανα, να το ξαναπάω. Αλλά το μεταξύ τη δώσαν την υποτροφία σε κάποιον άλλον, άρα έπρεπε να βρουν λεφτά για τον καινούριο. Έχει διάφορες ιστορίες που έτσι σε μπάζουν στο πνεύμα της εποχής, σε κάνουν να αισθάνεσαι πώς έβλεπε τη ζωή ο άνθρωπος της δεκαετίας του 70, ο άνθρωπος της δεκαετίας του 50, ο άνθρωπος, ο πρόσφυγας που ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 20-21, δίνει πολλά στοιχεία να σε αφήσει τη σκέψη σου έτσι, μετά να ρωτήσεις τους θείους σου, όλους αυτούς τους ανθρώπους, να μάθεις περισσότερα. Γι' αυτό το αγαπάω, είναι το τελευταίο σχόλιο που κάνω εκεί. Γιατί είναι μια πραγματική επιτυχία και είναι εκπαιδευτικό το βιβλίο, ακριβώς επειδή κάνει αυτό που πρέπει οι καθηγητές να κάνουν. Να κάνουν τους μαθητές να αγαπάνε τη γνώση και να την ψάχνουν και να ρωτάνε. Να ρωτάνε το γιατί. Αυτό το βιβλίο το κάνει. Και θα σας δώσω παραδείγματα. Μιλάει και για τους μαθητές και για τους καθηγητές και για τους δωρητές. Μιλάει για ανθρώπους που πήραν σημαντικές αποφάσεις, πήραν πρωτοβουλίες. Εξηγεί τα politics ή τη δυναμική των politics. Θα μιλάω και λίγο αγγλικά, ελπίζω να με συγχωρήσετε, έτσι, politics όλοι το λέμε. Για παράδειγμα, αυτοί που καθορίζουν την τύχη του σχολείου πέραν των μαθητών είναι τρεις ομάδες. Είναι οι έφοροι, οι γνωστοί άγνωστοι, μάλλον οι άγνωστοι γνωστοί,
για τους οποίους θα μιλήσω περισσότερο. Μερικοί από αυτούς κάθονται εδώ, έχουμε τρεις εδώ μπροστά στην πρώτη σειρά. Είναι φυσικά οι καθηγητές, που γνωρίζετε οι περισσότεροι όταν είστε μαθητές, αλλά είναι και οι administrators, ο πρόεδρος, αυτοί που οργανώνουν τη σχολή. Τα dynamics ήταν περίεργα. Ιδίως σε μια χώρα που πραγματικά με έναν μπολσεβίτικο τρόπο αντιμετωπίζει την εκπαίδευση, δεν την αφήνει να απλωθεί και να μεγαλώσει, και την έχει κρατήσει πραγματικά μικρή. Όλα αυτά τα περιγράφει. Γι' αυτό και ο Αμερικάνος έλεγε, άρχισε να καταλαβαίνω τι γίνεται στην Ελλάδα με την εκπαίδευση. Επειδή περιγράφει τα dynamics, γι' αυτό πρέπει να το διαβάσετε λοιπόν. Και βέβαια κάτι που είναι πιο ευχάριστο για μένα ως οικονομολόγος και για εσάς όσοι ασχολείται με το business, τελικά όταν πάμε πριν κοιμηθούμε, ξέρουμε ότι για να διατηρηθεί ένα σχολείο, αν δεν έχει βγάλει χρήματα και αν δεν έχει θετικό προϋπολογισμό, θα εξαφανιστεί. Ο Μπιλ αναφέρεται στις διαφορετικές δεκαετίες, στα οικονομικά, στο ποιες ήταν οι περίοδοι που είχε τεράστια ελλείμματα το σχολείο, που είχε να αντιμετωπίσει, έπρεπε να χτίσει κτίρια, να αγοράσει οικόπεδα, να μεγαλώσει. Και αναφέρεται σε όλα αυτά, αναφέρεται στο πώς αντέδρασαν οι πρόεδροι, πόσο δύσκολο ήταν να βρει κανείς χρήματα. Οι πρόεδροι συνήθως έπρεπε να πάνε στην Αμερική να ψάξουν από εδώ και από εκεί, να κάνουν connections κλπ. Το μεταξύ, ποιος θα έτρεχε το σχολείο. Κάποιοι ήταν τυχεροί και είχαν ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν. Κάποιοι άλλοι ήταν άτυχοι και την πατήσανε. Και χάσανε και το πρόεδρο Λύκη. Τέλος πάντων, αυτά τα διαβάσετε. Ελπίζω να σας έδωσα αρκετή έτσι, για να το διαβάσετε. Τώρα, το βιβλίο είναι τεράστιο, είναι πάνω από 400 σελίδες. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω όλο. Σκέφτηκα από το 1924 που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1924, στη Χαριλάου ήταν το πρώτο κάμπους. Μάλιστα είχα γνωρίσει έναν Αρμένη, θυμάμαι, στο Berkeley Hills, τον Αγκάσιαν, θυμάμαι, που μου έλεγε το Χαριλάου, και του έλεγε Ανατόλια και έλεγε Χαριλάου αυτός. Λοιπόν, σκέφτηκα ποιες είναι. Το σχολείο φυσικά άλλαζε από πενταετία σε δεκαετία, πέρασε πολέμους, πέρασε πολλά. Άμα κάτσει κανείς να σκεφτεί ποιες ήταν οι καθοριστικές ημερομηνίες, εκείνες οι εποχές που πραγματικά ήταν αποφασιστικές για την εξέλιξή του. Θα έλεγα το πρώτο, είναι, και θα αφιερώσω αρκετό χρόνο, είναι πώς ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ένα νέο ξεκίνημα. Ξέρουμε ότι τελικά στην Τουρκία έφυγε. Προσπάθησε, είχε κλείσει, ξανά άνοιξε. Τελικά η πολιτική της εποχής ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να μείνει, έπρεπε να φύγει. Τώρα, το γιατί Θεσσαλονίκη, προσπάθησα να το δω στο βιβλίο, δεν ξέρω αν το απαντάει ο Μπιλ. Φαντάζομαι, όπως όλοι εσείς οι επιχειρηματίες ακολουθείτε την πελατεία σας, και το Ανατόλια ακολούθησε την πελατεία του. Οι πρόσφυγες ήρθαν στη Θεσσαλονίκη περισσότεροι, άρα ήρθε και το Ανατόλια, άμα σκεφτεί κανείς γιατί στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως, γιατί ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και πώς ξεκίνησε. Διότι ήρθε στην Ελλάδα και οι έφοροι τότε, οι έφοροι ήταν αυτοί οι Ιεραπόστολοι, αυτοί ήταν οι κληρικοί, έτσι περισσότεροι. Ο σκοπός τους ήταν να πάνε και να διδάξουν το Λόγο του Θεού. Και χρησιμοποιούσαν και το σχολείο. Έτσι. Όμως στην Ελλάδα δεν επιτρέπονταν να προσελητήσεις. Δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσε, λοιπόν, σκέφτονταν, μπορούσε ένα ιεραποστολικό σχολείο να πάρει άδεια λειτουργίας. Θα αναγνωρίζονταν. Και μάλιστα η εποχή εκείνη ήταν. Την περιγράφει ο Μπιλ, θέλω να τη διαβάσετε, εγώ δεν είμαι ιστορικός, δεν τα ξέρω τόσο καλά, αλλά σας φέρω αυτό το quote που λέει «Οι Έλληνες θεωρούν τους Ιεραπόστολους στη Μέση Ανατολή υποστηρικτές των Βουλγάρων». Επειδή προφανώς υπήρχε ένα αντίστοιχο σχολείο στη Σόφια, είχε πιάσει, πήγαινε καλά. Δεν ξέρω, θα μας πει.
Και η Ροβέρτη, όσο ήταν βουλγαρική, ναι, κάπου το λέει μέσα. Το λέει, ναι. Δεν το ήξερα, νόμιζα η Ροβέρτη. Λοιπόν, είχαν αμφιβολίες. Και μετά σκέφτονταν τα οικονομικά του, κοιτάζανε πίσω και βλέπανε τα budgets στην Περζιφούντα και λέγανε όλες μας οι δαπάνες, τα λεφτά που ξοδεύαμε, προέρχονταν 100% από τα δίδακτρα και από τα χρήματα που πλήρωναν για να μείνουν μέσα, τα παιδιά, οι εσωτερικοί. Στη Θεσσαλονίκη, που έχουν πλακώσει 250.000 πρόσφυγες, έχει διπλασιαστεί η πόλη, επικρατεί η ελονοσία, αυτό κακό. Ποιος θα πληρώσει? Πώς θα φτιάξει ένα σχολείο που να έχει τα οικονομικά του, να είναι τα δύσκολα. Είχαν αμφιβολίες. Είχαν ήδη ρίξει λεφτά στην Τουρκία, είχαν χτίσει το κάμπους. Σκεφτείτε τώρα να έρθει η Ελλάδα και να διώξει τον Ανατόλη από εδώ και να πάει να ξεκινήσει από το μηδέν πάλι. Ξεκινάς πάλι από την αρχή. Ήταν δύσκολο για αυτούς. Και μάλιστα και σε μια χώρα που, όπως σας είπα, οι Αμερικάνοι που έρχονταν πάθαναν ελονοσία, μερικοί πέθαναν, υπήρχε έντονο το πρόβλημα. Και κάτω στη Θεσσαλονίκη και στη Χαριλάου υπήρχε έντονο πρόβλημα ελονοσίας. Λοιπόν, ο άνθρωπος κλειδί, όπως θα δείτε, τελικά ήταν ο George White, ο οποίος ήταν ήδη πρόεδρος στη Μερζιφούντα και συνέχισε. Και μάλιστα ένας άνθρωπος που είχε μάθει και την τουρκική, ήξερε πολύ καλά την τουρκική, είχε κάνει φίλους Τούρκους, είχε προσπαθήσει τα πάντα. Και σε κάποια στιγμή λέει, κοιτάξτε, τους είχε πει στους έφορους, δεν υπάρχει άλλος που να έχει συνδεθεί και να είναι τόσο κοντά στους Τούρκους όσο είμαι εγώ. Και σας λέω ότι το σχολείο πρέπει να φύγει. Πρέπει να πάει στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος κλειδί του γιατί το σχολείο υπάρχει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, είναι πιστεύω ο George White. Και βέβαια οι έφοροι, που εντάξει, αυτός τα έλεγε τα δικά του, του είπαν εντάξει, σε καταλαβαίνουμε, αλλά φέρε μας τρεις αποδείξεις. Θέλουμε να επιτύχεις τρία πράγματα. Να πάρεις άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, την οποία τη βλέπουμε, είναι λίγο περίεργοι οι Έλληνες, δεν δίνουν άδεια. Να δώσουν το ok και οι δικοί μας, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι στην Κωνσταντινούπολη και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να συνεχίσουν το Ανατόλια στη Μερζιφούντα, γιατί επέμεναν, δεν ήθελαν να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούν χάσαμε, τα αφήνουμε, τα εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Είναι φυσικό. Και αυτοί μάλιστα ήταν οι πιο φανατικοί, έτσι, οι άνθρωποι που πραγματικά θέλαν να πετύχουν. Δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την ήττα. Και βέβαια, η τρίτη προϋπόθεση ήταν, ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα σχολείο μέσα στην ελονοσία. Θέλουμε να βρεις μια τοποθεσία που να είναι υγιεινή, που να είναι σωστή. Η άδεια, και τώρα θα ξεκινήσω την πρώτη προϋπόθεση. Πώς την πετύχαμε? Τελικά ήταν πιο εύκολο από ό,τι νόμιζαν οι Ιεραπόστολοι. Γιατί? Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν το γράφεις, Μπιλ, μέσα στο βιβλίο, αλλά ήταν τα politics τέτοια. Οι Έλληνες, εντάξει, μπορεί να είναι περίεργοι και να είναι μπολσεβίκοι όταν μιλάς για την εκπαίδευση, όμως βλέπανε ξαφνικά κάποιους Αμερικάνους, οι οποίοι είχαν ένα σωρό πρόσφυγες που θέλανε να τους εκπαιδεύσουν. Φυσικά θες να τους φέρεις. Θες, ναι. Μάλιστα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γι' αυτό ο άνθρωπος ήταν, σκέφτονταν πέρα από την εποχή του, έγραψε συστατική επιστολή για το Ανατόλια και για τον Γουάιτ, ότι κοιτάξτε να δείτε, νομίζω απευθύνοντας στους Έλληνες, αφήστε τους, δώστε τους όλα τα πέρμις που χρειάζεται, διότι αυτοί οι πράγματι θα βοηθήσουν. Και εκεί βοήθησε πάλι ένας απόφυτος, ο οποίος ήταν τότε πρέσβης, ο Αθανάσιος Αγνίδης, της τάξης του 1908, ότι μου αρισιφούν τα μιλάμε, ο οποίος μεσολάβησε, ήξερε τον Βενιζέλο. Βέβαια, τελικά, η συστατική επιστολή του Βενιζέλου δεν ήταν καθοριστική. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει την άδεια λειτουργίας, διότι, όπως σας είπα, εκείνη την εποχή οι Έλληνες συμπεριφέρθηκαν έτσι rational, δηλαδή είπανε το προφανές, ότι φυσικά σας στέλνουμε. Εφόσον προσφέρετε, γιατί να τους πούνε όχι? Δηλαδή ήταν λίγο, άσχετα αν βάλαν τους περιορισμούς αργότερα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Η δεύτερη προϋπόθεση, λέει ο Μπιλ, ήταν
αρκετά πιο δύσκολη. Δεν το περίμενε κανένας. Δηλαδή, το να δώσουν άδεια οι ίδιοι οι Ιεραπόστολοι, μάλλον οι άνθρωποι τους στην Κωνσταντινούπολη, αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν να δώσουν τελικά οι Έλληνες την άδεια, που περίμεναν αρχικά ότι ήταν δύσκολο. Και γιατί ήταν δύσκολο, ήταν διότι ήταν προφανές, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θέλαν να συνεχίσουν αυτό που είχαν χτίσει, είχαν φτιάξει. Τα άτομα τα οποία αναφέρει ο Μπιλ, η Charlotte Willard, η Martha Morley, η Emma Σμπίντεν, μάλιστα είναι Αυστριακή, δεν είναι καν Αμερικάνα, επέστρεψαν στη Μερζιφούντα, άνοιξαν τον Θηλαίον, δεν ξέρω τι απέγινε το σχολείο, δεν το διάβασα όλο, θα το πείτε, αλλά τελικά δεν είχε κατάλληλο. Νομίζω η τουρκική κυβέρνηση, εμπιστεύοντα τις γυναίκες, δεν αισθάνονται ότι ήταν threat, ότι ήταν κίνδυνος. Ενώ τους άντρες τώρα να αφήσουν σχολείο, αν τρώνε, μάλλον δεν το πολύ πήγαιναν, το κόψαν. Φαντάζομαι τώρα, τα έχεις ψάξει περισσότερο. Βέβαια, αφήνοντας την Τουρκία, είχες πάρει ήδη έγκριση να λειτουργήσει ένα σχολείο με ένα φιρμάνι. Το Φιρμάν το λέγανε οι Τούρκοι, το Φιρμάνι. Είχαν ειδικό Φιρμάνι και είχαν διάφορα perks που μπορούσαν να τρέχουν το σχολείο. Όμως ο White επέμενε ότι επειδή είχε ζήσει και ήξερε ότι δεν πάει πουθενά όσο και να προσπαθούσαν, επέμενε σε αυτό. Την επιχειρηματολογία του θα τη δείτε στη σελίδα 195, είναι πολλά τα επιχειρήματα. Και μάλιστα έλεγε στους Ιεραπόστολους, η δουλειά μας είναι, είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν είναι ο προσελητισμός. Θεωρούσε λοιπόν τη δουλειά του ως χριστιανού. Ο White ήταν reverend, έτσι. Θεωρούσε ότι η δουλειά του είναι να προσφέρει γνώση. Και αυτό κάνει ένας καλός χριστιανός. Προσφέρει στον πλησίον του. Δεν χρειάζεται να τον κάνει όμοιο με αυτόν, να τον κάνει αναγκαστικά προτεστάντη. Φτάνει να του προσφέρει. Να του δώσει την αίσθηση, την αγάπη, το α, το β. Εκείνη την εποχή επίσης συνέβη κάτι άλλο με τους Ιεραπόστολους, το οποίο είναι καθοριστικό και για μας εδώ το τι συνέβη με τους εφόρους και το πώς η πολιτική δύναμη πίσω από το σχολείο αλλάζει μορφή σταδιακά. Χάνουνε οι ιερείς, οι Ιεραπόστολοι, το κοντρόλ του Ανατόλια. Γιατί? Διότι βρέθηκε ένα φαντ που είπε, το 1921 έγινε αυτό, θα δώσω 50.000 δολάρια, ήταν πολλά τα λεφτά εκείνη την εποχή τα 50.000 δολάρια, έτσι. Τώρα δεν έχω κάνει τον υπολογισμό, αλλά φαντάζομαι είναι εκατομμύρια. Αλλά θα τα πάρετε τα χρήματα και δεν θα τα χρησιμοποιήσετε για σκοπούς που αναφέρονται στη θεολογία. Για άλλους σκοπούς εκπαιδευτικούς. Για να γίνει όμως αυτό, δεν μπορούσες να έχεις αυτούς που είχαν τη δύναμη και κινούσαν τα νήματα, να είναι οι Ιεραπόστολοι. Γιατί μέχρι τότε το σχολείο οι έφοροι ήταν οι ίδιοι που είχαν και άλλα σχολεία. Ήταν το ABCFM, το οποίο το ανέφερε ο κύριος Δέδε. Άρα αναγκάστηκαν να φτιάξουν ένα καινούριο σετ εφόρων, που οι περισσότεροι βέβαια ήταν οι προηγούμενοι, αλλά άνοιγε τις πύλες του και σε ανθρώπους, Αμερικανούς στην αρχή, που δεν ήταν και οι Ιεραπόστολοι. Το 21 λοιπόν ξεκίνησε και αυτό μαζί με το ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη. Η τρίτη προϋπόθεση, την οποία την κατάφερε σε 2 χρόνια ο White, την κατάφερε το 1925, ήταν ότι βρέθηκε το κάμπους που βρέθηκε εδώ. Μια επιλογή ήταν τα Βοδενά, η Έδεσα. Απορρίφθηκε όμως γιατί ο πληθυσμός δεν ήτανε. Δεν θα σας πω τι ήτανε, γιατί είμαι και λίγο politically correct. Δεν ήτανε στην πλειονότητα του ελληνικός. Και ενήχε ρίσκο. Διαβάστε το, μάλλον το κάνω επίτηδες, για να διαβάσετε το βιβλίο. Μια άλλη επιλογή ήτανε το Πανόραμα. Ήτανε μια περιοχή, την οποία θα την ξέρετε καλύτερα εσείς, λεγόταν εκείνη την εποχή Καράτεπε, ανάληψη, και το Πανόραμα λεγόταν Αρσακλή. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, το διάβασα στο βιβλίο. Α, 7 χρόνια δεν πήρε. Εντάξει. Sorry. Είμαι χαμουτζής, τι να κάνουμε, δεν είμαι Θεσσαλονίκη.
Είχα όμως ακούσει τη λέξη καπουτζία, που ήταν η πηλαία. Καπουτζίδες τη λέει, αλλά εγώ δεν είχα ακούσει καπουτζία, γιατί γράφω καπουτζία. Τώρα, τέλος πάντων. Καπουτζίδα. Okay. Θα το διορθώσω προτού... Θα σας εξηγήσω εγώ μετά με λεπτομέρειες. Αποκλείεται. Λοιπόν, και πώς έγινε αυτό, ξέρετε, είχαν βρει την περιοχή, αλλά σκέφτονταν, αυτό ήταν πολύ μακριά από την πόλη. Πώς θα έρθουν οι άνθρωποι της πόλης, πώς θα τους κουβαλήσουμε. Δεν υπήρχαν τόσο εύκολα τα λεωφορεία εκείνη την εποχή, άμα το σκεφτείτε. Δεν ήταν απλό πράγμα. Και μάλιστα, άμα διαβάσετε το βιβλίο, μέσα λέει, ακόμα και όταν φτιάχτηκε εδώ το κολέγιο, μια βραδιά που κόπηκε η ΔΕΗ, φαντάζομαι υπήρχε η ΔΕΗ εκείνη τότε, και κόπηκαν τα φώτα, οι μαθητές μείνανε και κοιμηθήκαν στα θρανία, στις τάξεις, γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν από εδώ στην πόλη. Μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Και κατέβαινε, λέει, ο White μαζί με τον Μπρουστ, έναν άλλο Αμερικανό, περπατούσανε και είδανε το λόφο και είπαν, κοίτα να δεις, είναι και πιο κοντά στην πόλη, δεν είναι τόσο ψηλά, 20 ακόμα λεπτά, δεν έχουμε αυτή την τεράστια ανηφόρα, μήπως εδώ να το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε. Δεν ήταν η περιοχή του κολεγίου ενιαία, δεν την είχε ένας, την είχαν πολλοί και η εκκλησία μέσα. Αλλά βάλανε έναν απόφυτο, νομίζω, ήταν απόφυτος ο Ρακόπουλος. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ήταν παλιός φοιτητής στη Μερζιφούντα. Ο οποίος, προς μεγάλη τους έκπληξη, μέσα σε λίγους μήνες, σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για real estate, μέσα σε λίγους μήνες, βρήκε και αγόρασε 28 acres, όταν ακούτε 28 acres, να θυμόσαστε 28 τεσσάρια. Το acres στα αγγλικά είναι το τεσσάρι, είναι περίπου 4 στρέμματα. Και ήδη από το 26 φτιάχτηκε ο φράχτης, ήδη το σχολείο βέβαια λειτουργούσε στη Χαριλάου. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Άρα ο White λοιπόν κατάφερε σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα να βρει την τοποθεσία, να πείσει, να πάρει την άδεια από τους Ιεραπόστολους και να πάρει την άδεια για την ελληνική κυβέρνηση. Άρα τα είχε καταφέρει. Αυτό λοιπόν ήταν σημείο καμπής. Δεν θα πω τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ξέρω πως στο Men Farm School μπουκάρανε οι κομμουνιστές και πήραν τα παιδιά, ενώ εδώ δεν μπορούσαν, εδώ τους φύλαγαν οι Αγγλέζοι. Γιατί... Είναι ολόκληρες ιστορίες, θέλω να το διαβάσετε. Ποια είναι η ιδέα... Άρα, σκεπτόμενοι από το 22-23 που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, που είναι, πρέπει να το εξηγήσει κάποιος το γιατί, ενώ πιστεύω αν δεν ήταν ο White δεν θα γινόταν. Μερικές φορές η ιστορία αλλάζει εξαιτίας κάποιων ανθρώπων και μόνο. Υπάρχει κάποια άλλη ημερομηνία που να είναι έτσι ενδεικτική ότι περάσαμε τον κάβο και δεν θα έχουμε προβλήματα και σταθεροποιηθήκαμε. Θεωρώ, διαβάζοντας τουλάχιστον το βιβλίο, δεν ήταν αυτό ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλη η Ελλάδα υπέφερε το ίδιο, υπέφερε και το σχολείο, έκλεισε, ξανά άνοιξε μετά. Όλοι είχαμε τα πάνω κάτω. Η ημερομηνία και υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα στη δεκαετία του 80. Εδώ ξέρετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι στην Αμερική εκείνη την εποχή, οπότε θα μου επιτρέψετε λάθη. Καλά, δεν μου τα επιτρέψετε νωρίτερα. Τώρα εντάξει, θα δω. Υπήρχε η πιθανότητα στη δεκαετία του 80. Και θα σας αναφέρω ότι ο λόγος που έχω τη φωτογραφία του Πολ Σαρμπάνης, ο οποίος έχει το γιο του τώρα στην πολιτική, έτσι, όποιοι λένε ότι στην Ελλάδα είναι οικογενειοκρατία, άμα δείτε στην Αμερική τι γίνεται, έτσι. Ο Πολ Σαρμπάνης έτυχε να είναι στην Ελλάδα για να λύσει το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήδη νομίζω το ελληνικό δημόσιο δεν άφηνε, είχε εξισώσει ένα σχολείο όπως είναι το Ανατόλια, που είναι non-profit, με τα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία.
Και η πολιτική ήταν τέτοια, μια πολιτική εναντίον των ιδιωτικών σχολείων. Αναφέρει ρητά και στο βιβλίο του ο Μπιλ, ότι ο τότε υφυπουργός παιδείας, ο Πέτρος Μόραλης, ο οποίος είναι από εδώ κοντά, από τα μέρη σας, το Σιδηρόκαστρο, με υπερηφάνεια είπε ότι στη θητεία του κλείσαν 200 ιδιωτικά σχολεία. Εδώ να σας δείξω λίγο, 1985, έτσι, το πνεύμα της εποχής. Εναντίον οτιδήποτε είναι ιδιωτικό στην εκπαίδευση. Η σωστή εκπαίδευση είναι αυτή που λέει το κράτος, είναι τα συγκεκριμένα 5-10 βιβλία που έχει ο οργανισμός, είναι το Α, το Β. Το Ανατόλια τότε είχε 20 από τους 65 καθηγητές που ήταν ξένοι. Ήταν ξένοι, οι περισσότεροι Αμερικάνοι, όχι αναγκαστικά όμως. Ξαφνικά λοιπόν εκδίδεται μια εγκύκλιος ή μια διαταγή από το Υπουργείο ότι ξέρεις κάτι, έλεγε στο administration. Οι 10 θα φύγουν τώρα και θα φέρεις Έλληνες. Τι καλύτερο, ανεβάζεις το employment στην Ελλάδα, το πουλάς το κρατήριό σου, φέρνεις Έλληνες. Τι, οι ξένοι θα μας παίρνουν τις δουλειές? Εγώ πιστεύω αυτό, όταν το διάβασα, έτσι και γίνονταν, το σχολείο θα έκλεινε. Θα έκλεινε με τη μορφή που το ξέρουμε. Μπορεί να ξανάνοιγε κάπως αλλιώς. Μπορεί να έκλεινε μόνο το Λύκειο, δεν ξέρω τι. Πάντως, αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος. Σώθηκε το πράγμα, πάλι τυχαία, έτυχε να είναι εδώ ο Σαρμπάνης. Έτρεξε ο Μπιλ στην Αθήνα, τον βρήκε, φαντάζομαι. Το κατάλαβε. Ο άλλος είναι πανέξυπνος. Άμα τον συζητήσετε, είναι, αυτοί οι πολιτικοί σε αγκαλιάζουν, σε λένε. Ο καλός πολιτικός σε κάνει να αισθάνεσαι ότι εσύ είσαι Θεός, όχι αυτός, ότι εσύ είσαι. Και επενέβη, την άλλη μέρα θα έβλεπε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον είδε. Ο Ανδρέας τα καταλάβαινε αυτά. Δεν ήταν. Εντάξει, είχε χρόνια στην Αμερική, είχε κάνει και πρίτανη στο Μπέρκλεϊ. Και βγήκε εγκύκλιος που ήταν φωτογραφία για το Ανατόλια, που έλεγε το Ανατόλια ειδικά μπορεί να έχει 20, μέχρι 20, δηλαδή ακριβώς τον αριθμό. Οπότε σώθηκε η παρτίδα και πραγματικά ήταν, νομίζω, το χειρότερο σημείο. Ήταν, οι παρεμβάσεις του κράτους μετά τη Χούντα ήταν διαρκείς, ξεκίνησαν από το 76, εντάθηκαν στη δεκαετία του 80, ήταν στους μισθούς. Φυσικά πρέπει να πληρώνονται οι μισθοί υπάλληλοι, οι καθηγητές, εννοείται. Σε μια τριετία όμως είχαν επιβάλει 82% αύξηση στους μισθούς, στα δίδακτρα όμως που δεν πρέπει να πληρώνει και ο κόσμος, δηλαδή να έχουμε εκπαίδευση, δεν έχουμε τζάμπα. Να πληρώνονται οι καθηγητές, αλλά τα λεφτά δεν ξέρω από θα τα βρουν, υπάρχουν κάπου. Η αύξηση στα δίδακτρα ήταν μόνο 53%. Πάνω σε βλέπω και χαμογελάς, ναι. Βλέπετε ότι ήδη το κράτος έρχεται και σου λέει ότι θα φτιάξει ένα έλλειμμα. Σε σπρώχνει σε μια ελλειμματική κατάσταση. Πρέπει να βρεις δωρητές ή να βρεις τράπεζες να σε δανείσουν για να επιπλέεις. Και αν δεν έχεις endowment, αν δεν έχεις budget, έχεις πρόβλημα. Τώρα τα ξέρετε αυτά καλύτερα, στη χρήση των αγγλικών ή στις εισαγωγικές εξετάσεις της κατήργησαν σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Μόνο στα ξένα σχολεία είπαν εντάξει, στη γλώσσα, αφού είναι αγγλικά και είστε ξένο σχολείο, στη γλώσσα μπορεί να εξετάζεται. Οπότε αναγκαστήκαν όλοι οι γονείς και διδάσκαν τα παιδιά τους μόνο αγγλικά για να μπουν στο Ανατόλια, όπως ξέρετε. Και βέβαια ένα καλό ήταν ότι ξέρουν τα παιδιά του Ανατόλια πολύ καλά αγγλικά, που δεν ξέραμε εμείς την εποχή τη δική μας. Και λοιπά. Οι παρεμβάσεις ήταν ακόμα και αν το team του debate, του forensics, θα πάει στην Αθήνα για να συμμετέχει σε διαγωνισμό, αν είναι δυνατόν. Βάλαν μάλιστα και κάποιον, λέει, επιτελάρχης Βορείου Ελλάδος, του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος αποφάσισε ότι ξαφνικά θα μπει σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία και αυτός θα κανονίζει. Ξέρετε, το power trip, το έδωσε, ο άλλος το πήρε, και έκανε το βασιλιά, αντί το βασιλιά. Τέλος πάντων, ήταν λοιπόν μια περίοδος, το 85, μετά τα πράγματα βελτιώθηκαν προς το καλύτερο. Όχι ότι τώρα τα πράγματα είναι ωραία στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, ακόμα δεν επιτρέπεται να έχεις ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται, αλλά δεν είναι εισάξια με τα... Δεν μπορεί κάποιος που τελειώνει το ACT
να γίνει δημόσιος υπάλληλος, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, σας περιέγραψα λοιπόν το ξεκίνημα, σας περιέγραψα και σας έδωσα μια γεύση της εποχής στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ξαφνικά ένα σχολείο που υποτίθεται ακολουθεί best practices, έτσι, και θέλει να έχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, βρίσκεται πολύ περιορισμένο, μέσα στο, εγκλωβισμένο στο ελληνικό περιβάλλον. Συνέχισε όμως, και ένας λόγος που συνέχισε είναι ότι οι αρχικοί του σκοποί κάπως μεταβλήθηκαν, πάντοτε παρέμεινε σταθερό στο να δίνει σωστή εκπαίδευση, αλλά για να τη δώσει εκπαίδευση έπρεπε να ελιχθεί μέσα στο πλαίσιο το ελληνικό. Και ένας τρόπος να το δείτε αυτό, έτσι, μπορώ να σας περιγράφω και να σας λέω ιστορίες, αλλά ένας τρόπος να το δείτε είναι να ακολουθήσετε τα στοιχεία. Και ποια είναι τα στοιχεία? Η πολιτική δύναμη πίσω από το administration που βλέπετε και τον πρόεδρο είναι οι έφοροι. Αυτοί οι έφοροι δεν πληρώνονται, έτσι. Είναι άνθρωποι που το κάνουν πραγματικά επειδή θέλουν να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Αν παρακολουθήσετε πώς άλλαξε το composition, έτσι, σύσταση των εφόρων, θα καταλάβετε τη διαδρομή του σχολείου, το οποίο πλέον έχει ελληνοποιηθεί αρκετά. Αρχικά, όπως σας είπα πριν, τα μέλη ήταν μόνο από τους Ιεραπόστολους, από το ABCFM, το American Board of Commissioners for Foreign Missions. Το 1921 έγινε η πρώτη αλλαγή, σας την περιέγραψα ήδη. Ξεκινάνε οι έφοροι και γίνονται σπουδαίοι Ελληνοαμερικάνοι, γίνονται μερικοί καθηγητές Αμερικάνοι που επιστρέφουν στην Αμερική και γίνονται, επειδή έχουν γνώση του σχολείου, μεταδίδουν αυτή τη γνώση, γιατί έχουν κάτι να προσφέρουν. Συνήθως θες να βάλεις εφόρους και πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι θα τα κουμπίσουν λίγο για να τους ζητήσεις λεφτά, ή έχουν φίλους που είναι πλούσιοι για να βρουν λεφτά, ή έχουν πολιτική δύναμη και είναι κοντά στην κυβέρνηση, για να, βασικά να βρεις χρήματα, χρηματοδότηση. Διότι αν θες να έχεις ένα σχολείο όπου θα πληρώνεις σωστά τους καθηγητές και δεν θα το επιβαρύνεις με τεράστια δίδακτρα, το έλλειμμα κάποιοι πρέπει να το καλύψουν. Και πρέπει να τρέχεις, να ψάχνεσαι, να βρίσκεις δωρητές. Μεγάλο αυτό. Η δεύτερη αλλαγή είναι το 1975, μετά τη Χούντα. Και δεν είναι η Χούντα το τέλειωμα της Χούντας. Είναι σημείο καμπής που δείχνει πώς το σχολείο, το κέντρο βάρος του, μετατοπίζεται από τη Βοστόνη και μεταφέρεται στην Ελλάδα και ίσως και στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά μέλος των εφόρων γίνεται Έλληνας εξ Ελλάδος, εκ Θεσσαλονίκης, μέχρι 5 λεπτά πριν ήταν εδώ, ζει ακόμα. Ονόματα δεν λέμε τώρα. Και σήμερα, αν δείτε, το 75 ξεκίνησε με έναν. Νομίζω το 77 πήγε ο δεύτερος. Σήμερα, κάθισα και μέτρησα, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά το μέτρησα μια φορά, από τα 34 μέλη, οι 15 είναι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Από τους υπόλοιπους είναι αρκετοί Έλληνο-Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι-Αμερικάνοι αυτού καθεαυτού είναι πολύ λιγότεροι, είναι μειοψηφία. Και θα έλεγα τώρα το ζητούμενο πλέον είναι να κρατήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτούς τους ανθρώπους στην χώρα μας. Και ένα τρίτο δείγμα του πώς μετατοπίζεται σιγά σιγά το σχολείο και γίνεται πιο ελληνικό είναι φυσικά ότι και οι πρόεδροι στην αρχή ήταν ιερείς, μετά ήταν Αμερικάνοι αλλά όχι ιερείς και τώρα βέβαια έχουμε Έλληνα πρόεδρο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα, θα ξεφύγω λίγο από το βιβλίο. Ήθελα να πάω πίσω να ψάξω να δω τα διάφορα budgets που αναφέρεται ο Μπιλ, αλλά δεν είχα τον χρόνο πραγματικά. Πρέπει να διαβάσω και κάποια από την περίπου περίοδο. Θα σας πω λίγο να πάρετε μια αίσθηση πού είναι το σχολείο σήμερα. Διότι και μετά το 99, στη θητεία του Μπιλ Μαγκρού, φτιάχτηκε το πανεπιστήμιο, φτιάχτηκε το τετραετές και το business school. Μετέπειτα φτιάχτηκε το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.
Και αυτή τη στιγμή, έχουμε τον Ιούνιο του 2015, είχαμε 2.154 μαθητές φοιτητές. Συνεχίζει το Ανατόλιο, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, να είναι ο κορμός του σχολείου. Το γυμνάσιο και το λύκειο είχε 1.172, πάνω από τους μισούς. Όμως έχει προσθεθεί το δημοτικό. Το ACT έχει προβλήματα με την νομοθεσία. Όσο πιο κοντά είσαι στο να έχει αποκτάς παρόμοια δικαιώματα με το δημόσιο, τόσο χειρότερο για σένα. Προχθές ρωτούσα το γιο μου, επειδή ζω στην Αθήνα, πήγε σε ένα αντίστοιχο σχολείο στην Αθήνα. Του λέω, τελικά 6-7 χρόνια μετά, ωφέλησε? Και η απάντησή του ήταν η εξής, που θέλω να το σκεφτείτε. Και νομίζω είναι σωστός. Μου λέει, ξέρεις μπαμπά, το δημοτικό σχολείο ήταν το καλύτερο. Ξέρεις γιατί? Διότι είναι πολύ μακριά από τις εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστημίου. Όσο πιο μακριά είσαι, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία έχεις, τόσο μπορεί να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου και πραγματικά να παράξεις εκπαιδευτικό έργο. Και αυτό συμβαίνει βέβαια και στο Ανατόλιο. Διαβάστε το βιβλίο του Μπιλ. Ο Μπιλ πίστευε ότι το IB επιτέλους, λέει, θα σταματήσουν τα φροντιστήρια. Φυσικά είναι καλό το IB, μπήκε. Δεν νομίζω ότι έχουν σταματήσει τα φροντιστήρια. Απλώς they are more expensive, Bill. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το σχολείο λοιπόν έχει. Άμα δείτε οποιοδήποτε εταιρεία, πρέπει να δείτε τι έχει. Έχει κτίρια, έχει χρήματα, έχει επενδύσεις. Είναι περίπου 60 εκατομμύρια η αξία του. Τα 33 από αυτά είναι σε αμοιβαία κεφάλαια, ρευστοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή. Το υπόλοιπο είναι η αξία του οικοπαίδου και των κτηρίων. Και διάφορα άλλα. Αλλά λίγο πολύ έτσι. Άμα θέλετε να το συγκρίνετε μια εταιρεία, επειδή πολλοί από εσάς θα έχετε εταιρεία, σκεφτείτε 60 εκατομμύρια. Έτσι, πολλά λεφτά, έτσι, άμα το σκεφτούμε. Τώρα, τα λειτουργικά του έσοδα είναι 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, και από αυτά, τα 15,7 είναι τα καθαρά δίδακτρα. Δηλαδή, τα δίδακτρα είναι περισσότερα, αλλά μερικά από αυτά δίνονται ως υποτροφίες. Οπότε, τα καθαρά έσοδα είναι 15,7. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι δεν πρέπει μόνο από τα δίδακτρα ένα σχολείο να έχει έσοδα. Θυμηθείτε τι είπε ο White για τη Μερζιφούντα. Τι λέγανε τότε? Λέγανε, μα όλα μας τα έσοδα πηγαίνουν για τις πληρωμές των καθηγητών. Δεν είχαν έξτρα έσοδα ακόμα εκεί. Οι λειτουργικές δαπάνες ήταν πέρυσι λοιπόν 23,7 εκατομμύρια. Από τις δαπάνες τα 14 ήταν οι συντάξεις και οι μισθοί. Πάλι δεν είναι όλο. Όλο το πρόβλημα, όλο το κόστος δεν είναι συντάξεις και μισθοί. Έχεις και άλλες δαπάνες. Χρειάζεσαι δαπάνες. Για να λειτουργήσει ένα σχολείο, χρειάζεσαι λειτουργικές δαπάνες. Θες να στείλεις τα παιδιά στην Αθήνα να συμμετέχουν σε ένα debate, πρέπει να πληρώσεις. Θες να στείλεις τους καθηγητές να πάρουν να εκπαιδευτούν στην Αμερική ένα καλοκαίρι, πρέπει να πληρώσεις. Έχει και άλλες δαπάνες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο μόνο έχοντας 8 με 3 και κάνοντας κάποια συγκεκριμένα μαθήματα και πληρώνοντας μόνο κάποιους καθηγητές. Αυτή την ευελιξία την έχει το σχολείο και μάλιστα έχει και ένα πλεώνασμα πέρυσι, 1,5 εκατομμύριο. Μην θορυβηθείτε και πείτε, μα έχετε πλεώνασμα και μας ζητάτε λεφτά για τα παιδιά μας. Ένα κομμάτι από αυτό είναι από fundraising. Το ίδιο το σχολείο μάζεψε πέρυσι 1,7 εκατομμύρια από λεφτά, τρέχοντας δεξιά και αριστερά στην Ελλάδα και κυρίως στις ΗΠΑ. Και βέβαια ένα κομμάτι, εδώ έβαλα 5%, είναι λάθος, ένα κομμάτι γύρω στις 4-4,5% είναι από το endowment. Άμα έχεις 33 εκατομμύρια και τα επενδύεις και έχουμε κάποιους εφόρους οι οποίοι είναι σαΐνια σε αυτό. Δηλαδή είναι top. Και βγάζουν καλά λεφτά. Περίπου 1,3 εκατομμύρια ήταν από αυτό το κομμάτι. Άρα, ναι μεν έχουμε ένα πλεώνασμα, αλλά λόγος που υπάρχει πλεώνασμα είναι ότι υπάρχει το endowment, το επενδύουμε σωστά και ψάχνουμε για δωρητές. Αυτό είναι το σχολείο σήμερα. Και θα επιζήσει? Η δική μου η απάντηση είναι ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τη χώρα μας τα επόμενα 3 χρόνια.
ευλόγος, έτσι, τώρα δεν θα μπούμε σε αυτό. Το Ανατόλι ξεπέρασε, μπορεί κανείς να πει, ξεπέρασε πολλές κρίσεις, δεν ξεπεράσει και αυτή. Τι είναι τώρα αυτή η κρίση? Αυτό δεν είναι επιχείρημα, έτσι. Τώρα θα μου επιτραπεί να συμπεριφερθώ λίγο πολιτικά, αλλά θα το κάνω. Έχω ακούσει πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε, έλα μωρέ, λέγανε τις προηγούμενες 6 μήνες. Κρίση, λέγανε κρίση. Πάντοτε τα βρίσκαν τα λεφτά στο τέλος. Δεν είχαν καταλάβει ότι αυτοί έπρεπε να βρουν τη λύση και τα λεφτά. Έτσι. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή ότι επειδή είχαμε κρίση στο παρελθόν και τα καταφέραμε, κάποιος θα βάλει πλάτη και θα τα καταφέρει στο τέλος. Όχι, μπορεί να μην τα καταφέρεις και να την πατήσεις. Γιατί θεωρώ ότι το Ανατόλια, επειδή επιμένει, επειδή ήδη έχει ένα budget, επειδή έχει σωστό governance structure, επειδή έχει ανθρώπους dedicated που δουλεύουν σκληρά, θα επιτύχει. Θα επιτύχει διότι ακόμα και στην κρίση, και θα κουοτάρω τώρα πάλι μια Αρμένισσα που πέρασε τη γενοκτονία, για να σας θυμίσω, τη γνώρισα. Πέρασε τη γενοκτονία, μεταφέρθηκε στο Λίβανο, έφυγε πάλι από το Λίβανο με μια βαλίτσα, πέρασε πολλές χώρες και μου είπε το εξής σοφό. Μου λέει, Γκίκα, αυτή η γυναίκα είχε πολλά, τα άχασε όλα, κέρδισε πολλά, τα ξανάχασε όλα. Και... στη ζωή σου πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου δεν θα σου το πάρει κανένας. Όσο και να θέλει, όσα μαχαίρια και να έχει, όσα όπλα και να έχει, αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Η εκπαίδευση είναι κάτι που δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Ακόμα και αν της βάλεις ΦΠΑ 23%. 23% παρακαλώ, 23% στα 25 εκατομμύρια είναι 3-4 εκατομμύρια που πρέπει το administration του κυρίου Βλάχου τώρα να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα το πάρουμε από το endowment. Κάποιος μας το παίρνει. Το παίρνει από την εκπαίδευση για να μην το βάλει στην κατανάλωση του βοδινού ή οτιδήποτε άλλο. Ή για να μην, επειδή τα κατάφερε ο ίδιος, να φέρει τη χώρα εκεί που την έφερε. Και σας θυμίζω, αν ποτέ αισθάνεστε απεσιόδοξοι, διαβάστε, θυμηθείτε το Morning Cometh. Δεν υπάρχει κάτι πιο αισιόδοξο από αυτό. Φτιάχτηκε πριν από 120-150, πόσο πότε το έκανε ο Τρέισι τότε, ο πρώτος, και ισχύει και για σήμερα. Αν αυτό είναι που βασικά είναι στη βάση του Ανατόλια, το Ανατόλια θα ζήσει και θα μεγαλουργήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρδούβελη. Μάθαμε ότι πρέπει να ξέρεις οικονομία για να καταλαβαίνεις ιστορία. Μάθαμε ότι πρέπει να ξέρεις πολύ καλή οικονομία για να αναλύσεις την ιστορία και να την καταλάβεις. Από εδώ και πέρα, κάθε φορά όταν θέλω ιστορικά θέματα, θα μιλάω με έναν οικονομολόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μακρού, θα πω δύο πράγματα, άστα από βιογραφικά, ελάχιστα. Όλοι τον ξέρετε πολύ καλά, όλοι τον ξέρουμε πολύ καλά, όλοι ξέρουμε χρόνια την πορεία του, όμως νομίζω ότι ίσως μερικοί να μην ξέρουν ακριβώς κάποιες λεπτομέρειες, κυρίως από την εκπαίδευσή του. Ο κ. Μακρού τελείωσε το Reed College, στη συνέχεια πήρε το Bachelor's Degree, στη συνέχεια πήγε στο Cincinnati του Ohio, όπου απέκτησε το Masters έχοντας έναν λαμπρό καθηγητή, τον Peter Topping, στον οποίο αφιερώνει το βιβλίο, θεωρώντας τον ως mentor, μαζί με τον Μιχαλόπουλο, τον λυκειάρχη μας εδώ, επί ένα χρόνο, που και αυτός ήταν mentor, που του δίδαξε τα ελληνικά. Στη συνέχεια δούλεψε για πολλά χρόνια στην διπλωματική υπηρεσία, έκανε το διδακτορικό του, πάλι στο Σινσινάτι, σε μια εργασία που αφορούσε τις ελληνικές γέες από το 1800 μέχρι το 1810 μέχρι το 1880, γέες οι οποίες ανήκαν στο κράτος
και μετά πέρασαν στους ιδιώτες. Είναι μια δουλειά που τον έκανε να μάθει πολύ καλά την Ελλάδα, να μάθει τα ελληνικά, να δουλέψει σε ελληνική βιβλιογραφία, κάτι που το 1974, όταν ανέλαβε τη θέση του Προέδρου, ήταν πάρα πολύ... Από το 1974, λοιπόν, μέχρι το 1999, Πρόεδρος του σχολείου, ξέρετε πολύ καλά τα περισσότερα, όλα θα μας τα πει τώρα και ο ίδιος. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Θα είμαι σύντομος. Με ακούτε όλοι? Εσείς εκεί πάνω στο Μύτικα, ακούτε? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε απόψε. Είναι πράγματι συγκινητικό να βρεθούμε όλοι μαζί εδώ. Απόφοιτοι, προσωπικό, σημερινό και παλιό, έφοροι και φίλοι του σχολείου, σε αυτό το παραδοσιακό χώρο, το Tracy Hall, με τις τόσες αναμνήσεις που φέρνε, νιώθω ιδιαίτερα υποκριμένος στους ομιλητές. Στον Γιώργο που ήρθε από το Λονδίνο και τον Γκίκα από την Αθήνα, λαμπροί επιστήμονες και οι δύο. Μας θυμά απόψε η πρόξενος της Αμερικής, Ρεμπέκα Φόν. Καλώς ορίσατε και καλές ευχές για τα χρόνια σας στην Θεσσαλονίκη. Ήθελα να πω επίσης ότι και εμένα ευχαριστώ για τον κύριο Σάβα Κάλφα που προσφέρθηκε να δημιουργήσει ένα website για την ιστορία του Ανατολία. Κροστάω και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ως εξής. Για τα χρόνια του Ανατολία στην Mercy Funda, στο Πάντο, μια απαραίτητη πηγή υπήρξαν τα αρχεία των Αμερικανών Αεροποστόλων που ίδρυσαν και οδήγησαν το σχολείο κατά τα δραματικά χρόνια αυτά. Πρόκειται για χιλιάδες έγγραφα που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Harvard, διαθέσιμα σε μορφή μικροφιλμ, αλλά κοστίζουν. Ο Σύλλογος Αποφύτων μαζί με τον έφορο Σταύρο Κωνσταντινίδη κάλυψαν το κόστος ώστε αυτά τα σπουδαία έγγραφα να είναι σήμερα στο Ιστορικό Αρχείο του Ανατολία στη Βιβλιοθήκη Δισό. Δύο-τρεις φίλοι με έχουν ρωτήσει και το αναφέρθηκε και ο κύριος Δέδες για το τίτλο «Educating Across Cultures», τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Ο σκοπός είναι να δείχνει το κοσμοπολιτικό χαρακτήρα του Ανατολία που κράτησε πάνω από 130 χρόνια και συνεχίζει σήμερα με τόσους πολλούς πρωταγωνιστές, Αρμενέους, Έλληνες, Εβραίους, Αμερικάνους, Ρώσους, Τούρκους. Αλλά ο τίτλος και να μεταβιβάσει πως ο ρόλος που παίζουν όλοι αυτοί οι παράγοντες στην εξέλιξη του σχολείου άλλαζε σταδιακά. Σαν παράδειγμα, οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν ως Ιεροπόστολοι με σκοπό να κάνουν όλο τον κόσμο διαμαρτυρωμένο. Αλλά εξελίχθηκαν σε εκπαιδευτικούς και μόνο. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες στην αρχή ήταν λίγοι από τους πρώτους μαθητές και προσωπικό στην Mercy Funda. Σήμερα είναι η μεγάλη πλειοψηφία και για πρώτη φορά με Έλληνα πρόεδρο που όλοι συμφωνούν είναι από τους καλύτερους.
Με λίγα λόγια, αλλάζει συνεχώς ο κόσμος και ένα προοδευτικό σχολείο, σαν το Ανατολία, με τα δανεικά που έχει, με τους σκοπούς που έχει, με την εκπαιδευτική φιλοσοφία που έχει, εξελίζεται ανάλογα για να ανέβει και να προσφέρει στο κοινό. Αυτά τα λίγα λόγια από μένα, λοιπόν. Και σας ευχαριστώ για την υπόμονή σας. Η παρουσία σας εδώ απόψε δείχνει ακόμα μία φορά την αγάπη και αφοσίωση προς το Ανατολία, που χρειάζεται βέβαια υποστήριξη κατά την δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Πολύ σας ευχαριστώ. Του περάσουμε στο τελευταίο μέρος, που είναι οι ερωτήσεις που ίσως υπάρχουν, παρόλο που και ο κύριος Δέδες και ο κύριος Καρδούβελης και ο κύριος Μαγκρού ξεκαθάρισαν σχεδόν τα πάντα. Προτού περάσουμε στο τελευταίο αυτό μέρος, θέλω την υπομονή σας για λίγο, θα ήθελα να ζητήσω, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη πως κάτι λείπει από την μέχρι τώρα παρουσίαση, από τον κύριο Λυσαρίδη να μας πει μερικά πράγματα για τη σχέση του Ποντιακού Ελληνισμού με το Κολέγιο Ανατόλια. Κύριε Λυσαρίδη, σας παρακαλώ, ελάτε στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μου ζητήθηκε να κάνω μια σύντομη παρέμβαση που να αναφέρεται στη σχέση του Κολεγίου Ανατόλια με τον Ποντιακό Ελληνισμό και, για να ακριβολογώ, με τους Έλληνες του Πόντου, του Πόντου ως γεωγραφικής περιοχής, και να σας θυμίσω, μιλούμε για μια ζώνη που έχει ένα παραλιακό μέτωπο περίπου από την Σινόπη μέχρι τη Ριζούντα, τον Όφη, της τάξης των 1.000 χιλιόμετρων περίπου, και σε βάθος εκτείνεται από τα παράλια σε περίπου 180 χιλιόμετρα, διασχίζεται δε από τα λεγόμενα ποντικά όρη που διαχωρίζουν τον Πόντο στον παραλιακό και στον μεσογειακό Πόντο. Σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη, στον ελληνικό Πόντο, η Μερζιφούντα βρίσκεται στον ορεινό δυτικό όγκο, στον εσωτερικό ορεινό όγκο, και την εποχή που ιδρύθηκε το σχολείο το 1886 ήταν μια αρκετά μεγάλη πόλη που αριθμούσε πληθυσμό 30.000 περίπου κατοίκων σε ένα υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Οι μαθητές του κολεγίου στην πλειοψηφία τους βεβαίως ήταν από τη Μερζιφούντα και από τις γύρω περιοχές. Αλλά όχι μόνο. Φοιτούσαν στο κολέγιο και μαθητές εύπορο βεβαίως οικογενειών που είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα απαιτούμενα για τη φοίτηση των παιδιών τους έξοδα, και από μακρινές περιοχές, μέχρι και την Τραπεζούντα. Και βεβαίως ένα κλασικό παράδειγμα από το γνωστό στους περισσότερους ίσως βιβλίο του Ευθύμιου Κουζινού, 23 χρόνια στη Μικρά Ασία επιγράφεται, όπου αναφέρεται ότι 13 χρόνων ο Ευθύμιος Κουζινός από το Αλατσάμ, που ήταν μια παραλιακή κομμόπολη μεταξύ Σινόπης και Αμισού, Σαμψούντας δηλαδή, σε
πολύ μεγάλη απόσταση από τη Μερζιφούντα, διηγείται πως 13 χρόνων παιδί, προσελκυμένο από την επιμονή και το προσκλητήριο που απίφθηναν οι Ιεραπόστολοι και ο Ρίξ για να προσελκύσουν Έλληνες μαθητές να σπουδάσουν στο Ανατόλια, στη Μερζιφούντα, έκανε 3,5 μέρες με την άμαξα, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, για να πάει από το Αλατσάμ, τη μικρή πατρίδα του δηλαδή, στη Μερζιφούντα, όπου λειτουργούσε το σχολείο. Αυτή τη σχέση και την αμφίδρομη επιρροή σχολείου και ελληνικού πληθυσμού την καταδεικνύει με πολύ ενεργή τρόπο η σύσταση, η λειτουργία και το σύνολο των δράσεων του Ελληνικού Συλλόγου Πόντος. Τι ήταν ο Ελληνικός Συλλόγος Πόντος? Ιδρύθηκε το 1909. Πρόδρομός του υπήρξε ο Αθλητικός Σύλλογος Πόντος και η φιλεκπαιδευτική λέσχη με το μουσικό παράρτημά της που τιτλοφορούνταν Ορφεύς, που ήταν δύο σύλλογοι ιδρυμένοι το 1903 με μέλη μαθητές σπουδαστές του Ανατόλια. Το 1909 αποφασίστηκε να συγχωνευθούν αυτοί οι δύο σύλλογοι, να ιδρυθεί σύλλογος με την επωνυμία Ελληνικός Σύλλογος Πόντος. Στο άρθρο 2 του καταστατικού του λέει, σκοπός του συλλόγου είναι η εντιαδελφική συνενώση όλων το εν τη σχολή ταύτη φοιτούντων Ελλήνων σπουδαστών, διανοητική, σωματική και καλεσθητική των μελών αυτού ανάπτυξης. Αν παρακολουθήσει κανείς τη διαδρομή, την ιστορία του Συλλόγου Πόντος, θα καταλάβει απόλυτα την άρρηκτη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο του Πόντου και στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια. Γιατί είναι δύο βίοι ακριβώς παράλληλοι. Το σχολείο μας στη Μερζιφούντα έζησε 35 χρόνια, από το 86 μέχρι το 1921. Τα μισά ακριβώς χρόνια έζησε ο Σύλλογος Πόντος. Από το 1909, το 3 να πάρουμε σαν αφετηρία, μέχρι το 1921, όπου Σχολείο Ανατόλια και Σύλλογος Πόντος έχουν την ίδια τραγική κατάληξη. Μισά ακριβώς τα χρόνια της ζωής του Συλλόγου. Αλλά ολόκληρη η ζωή του είναι ταυτισμένη με το δεύτερο μισό της ζωής του Σχολείου Ανατόλια. Ενδεικτικά γι' αυτό στοιχεία. Ο Σύλλογος είχε σαν μέλη αποκλειστικά και μόνον μέλη της οικογένειας του κολεγίου του Ανατόλια, δηλαδή μαθητές, σπουδαστές και μέλη του εκπαιδευτικού και του υπόλοιπου προσωπικού. Αποκλειστικά και μόνον για τα μέλη του κολεγίου, της ευρύτερης οικογένειας του κολεγίου, ήτανε και οι διοργανούμενες δραστηριότητες, οι πάσης φύσους εκδηλώσεις, πέραν βέβαια των δημοσίων και ελάχιστων όπου προσκαλούνταν τοπικές αρχές. Ταυτισμένη λοιπόν η ζωή του Συλλόγου με την ζωή του σχολείου. Υποσύνολο δηλαδή και των μελών και των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, της ευρύτερης οικογένειας του Ανατόλια, οι αντίστοιχες του Συλλόγου. Βέβαια, η ζωή και των δύο επηρεάζεται προφανώς και από το γενικότερο κλίμα της εποχής, από τις εχθροπραξίες μεταξύ γειτονικών κρατών, από την εσωτερική εντροπία στην Οθωμανική επικράτεια την εποχή εκείνη και ασφαλέστατα από τα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις και της ισορροπίας των μεγάλων δυνάμεων και της εποχής εκείνης. Οι βίοι παράλληλοι συναντιούνται στις περιόδους ακμής και θα έλεγα όχι παρακμής, γιατί τέτοια δεν υπήρξε εξυπαιτιότητος του σχολείου, αλλά περιόδους όπου επικρατούσε φοβία, ανασφάλεια ή και αναστολή της λειτουργίας του σχολείου. Στη μεγάλη ακμή του σχολείου
την περίοδο 1910 με 1914, την παρακολουθεί η μεγάλη άνθηση του συλλόγου. Τότε το σχολείο μας αριθμούσε 425 μαθητές, από τους οποίους οι 200 Έλληνες, οι 160 Αρμένοι, οι 40 Ρώσοι και οι 25 Τούρκοι. Το δε εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν από 33 καθηγητές, εκ των οποίων οι 11 ήταν Αρμένοι, οι 10 Αμερικανοί, οι 9 Έλληνες, οι 2 Ρώσοι και ένας Ελβετός. Συντριπτικά λοιπόν επικρατέστε αριθμητικά το ελληνικό στοιχείο. Κοινή η πορεία βέβαια άνθησης, αλλά και διωγμών και αναστολής λειτουργίας. Το κίνημα των Νεοτούρκων, όπως προανέφερε ο κύριος Δέδες, ενώ εμφανίστηκε το 1908 με ένα προσωπείο που δήθεν εγγυόνταν την πρόοδο, την ευημερία, την ειρηνική συνύπαρξη των πληθυσμών, αποδείχθηκε ότι πίσω από το προσωπείο κρύβονταν άλλες προθέσεις, προθέσεις εξόντωσης κάθε μη μουσουλμανικού στοιχείου. Το προανάκρουσμα ήταν η διωγμή των Αρμενίων με το 1,5 περίπου εκατομμύριο απολεσθέντες και στη συνέχεια η κορύφωση των διωγμών προς το ελληνικό στοιχείο, τον χριστιανικό πληθυσμό. Το 1916, σύλλογος και σχολείο αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Επαναλειτουργεί το σχολείο και επαναλειτουργεί και ο σύλλογος συγχρόνως το 1919. Ακολουθεί μια μικρή περίοδος όπου φαίνεται ότι αναγεννάται σχολείο και σύλλογος μαζί. Ο σύλλογος πλέον αριθμεί 180 ενεργά μέλη και επαναλαμβάνει μια πλούσια δραστηριότητα την οποία αν θέλει κανείς να δει με λεπτομέρειες πολύ χαρακτηριστικές όμως, μπορεί να ανατρέξει στους 36 τόμους του περιοδικού Πόντος, μηνιαίου περιοδικού, 16 σέλιδου, όπου υπάρχει πληθώρα αναφορών και πληθώρα εξαιρετικών άρθρων, που αν τα διαβάσει κανείς νομίζει ότι περιγράφουν ή προβλέπουν τη σημερινή εποχή. Το 1919 λοιπόν επαναλειτουργούν, αλλά οι κεμαλικές δυνάμεις με τον Τοπάλος Μαν και τους Τσέτες, σε πάση περιπτώσει, το 1921 αποφασίζουν να εξοντώσουν και το σχολείο και τον ελληνικό πληθυσμό. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1921 εισβάλλουν οι κεμαλιστές στο σχολείο και με το πρόσχημα ότι βρήκαν στα αρχεία του Συλλόγου Πόντος, που τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις του ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Ανατόλια, υλικό, χάρτες, φωτογραφίες, έντυπα που δήθεν αποδείκνυαν συνωμοτική λειτουργία και ότι ο σύλλογος ήταν επαναστατικός, συμμέτοχος δε και συνένοχος ήταν και η διοίκηση του σχολείου, προσχηματικά όλα αυτά οδηγούν στα δικαστήρια, στα κατεπίφαση δικαστήρια ανεξαρτησίας, στελέχη του κολεγίου, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο τότε Δημήτριο Θεοχαρίδη, έναν άνθρωπο που περιγράφεται ως κολοσσός ήθους και γνώσεων, τον καθηγητή Ευσταθιάδη, τον μαθητή Σιμεών Ανανιάδη, που ήταν και ταμείας του Συλλόγου Πόντος, και τους αδελφούς Παυλίδη, οι οποίοι μετά από 4 μήνες εξοντωτικών βασανισμών απαγχωνίζονται στις 21 Ιουνίου του 1921 στην Αμάσια, μαζί με εκατοντάδες άλλους προκρίτους των Ποντίων, επιστήμονες, τραπεζίτες, εκδότες εφημερίδων, επιτυχημένους εμπόρους και επιχειρηματίες. Έτσι, το 1921, ξεκληρίζονται μαζί Κολέγιο Ανατόλια και Ελληνικός Σύλλογος Πόντος. Ένα σχολείο που επί 35 χρόνια στη Μερζιφούντα προσέφερε εκπαίδευση, αλλά όχι μόνον, με την οικουμενική, την φιλελεύθερη, την δημοκρατική, την ανοιχτών σκέψεων και οριζόντων πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική που ασκούσε, συνέτεινε καταλυτικά στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και στην ελληνοχριστιανική εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών του, όπως με πολύ σαφήνεια μαρτυρεί ο Γρηγόριος Σκράμης,
ομιλητής στην τελετή αποφύτησης του Κολεγίου Ανατόλια το 1915 στη Μερζιφούντα. Καταλήγει. «Εμείς, οι εντάφθα Έλληνες μαθητέ, προσδράμοντας εις ξένιον σχολήν, δεν σημαίνει ότι λησμονήσαμε την εκπλήρωση καθηκόντων Έλληση μαθητές επιβαλωμένων, ουδέ σημαίνει ότι προσιλητίστημεν είτε εξεφυλίστημεν. Παραμένομεν με τα κραδάντων πεπιθήσεων εις τα πατροπαράδοτα. Ήμεθα ό,τι πας ομόφυλος οφείλει να είναι. Ίον ορθόδοξοι, εν όσο εξακολουθούμε να είμαστε πιστά της ορθοδοξίας τέκνα, και Έλληνες, εν όσο ήμεθα και θα ήμεθα ζηλωτέ της γλώσσης μας». Κολέγιο λοιπόν και σχολείο Πόντος και σύλλογος Πόντος ξεκληρίζονται και ξανανταμώνουν στη Θεσσαλονίκη απόφοιτοι του κολεγίου, όπως ο δικηγόρος Ρακόπουλος μας είπε ο κύριος Χαρδούβελης, και βεβαίως το σχολείο παραμένει το σχολείο της επιλογής και η επιθυμία όσων προσφύγων φίτησαν στο σχολείο στη Μερζιφούντα όταν ήρθαν και έπρεπε να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο να φοιτήσουν, και την ίδια επιθυμία εκπληρώνουν και οι επίγονοι εκείνων. Το σημαντικό είναι ότι, και σημαντικό για όλους μας, ότι το σχολείο συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική εκπαίδευση, παρά την, κατά τον αγαπητό φίλο κύριο Χαρδούβελη, την αριθμητική διολίσθηση, την επιβαρυντική στα ποσοστά μεταξύ Ελλήνων και ξένων καθηγητών. Θα σημειώσω εδώ ότι στο διάστημα των 4 ετών που ήμουν αντιπρόεδρος, υπήρχε στο το προσωπικό αριθμό σε 124 καθηγητές, από τους οποίους οι 19 ήταν ξένοι. Παρόλα αυτά, και συμμερίζομαι την αισιοδοξία του κυρίου Χαρδούβελη, ο οποίος σημείωσε ότι γιατί θα κρατηθεί το σχολείο μας όρθιο, γιατί συνεχίζει να παρέχει σωστή εκπαίδευση με Έλληνα πρόεδρο και με Έλληνες καθηγητές στην πλειοψηφία, γιατί υπάρχουν πολλοί άξιοι Έλληνες καθηγητές και το σχολείο έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ των αξίων εκπαιδευτικών τους αξιότερους. Γι' αυτό και συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας, κύριε Χαρδούβελη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λυσαρίδη. Με τη λεπτομερή. Για τη σχέση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης με το Κολέγιο Ανατόλια, δύο λόγια θα μας πει ο Λεόν Νάρ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Νάρ, ελάτε λίγο στο βήμα. Θα ακολουθήσει συζήτηση ή όλα ξεκαθαρίστηκαν? Εάν δεν ακολουθεί συζήτηση, ακολουθεί μία μικρή δεξίωση στην είσοδο του Μασεντόνια και επομένως μπορούμε να παρακάψουμε τις ερωτήσεις. Νομίζω όμως ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις, όσο γίνεται λιγότερες. Ευχαριστώ. Ή σχόλια, βεβαίως. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Δύο λεπτά θα σας απασχολήσω, γιατί εγώ είμαι πραγματικά προετοίμαστος, όχι όπως ο κύριος Χαρδούβελης προηγουμένως. Ωστόσο, όταν είναι να περιγράψει κανείς έστω και σύντομα τη σχέση που συνδέει το Κολέγιο Ανατόλια με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το εμπόδιο που έχει να ξεπεράσει είναι πολύ εύκολο. Γιατί είναι πολύ εύκολο? Γιατί η σχέση αυτή είναι διαχρονική και αδιάρρηκτη στο πέρασμα των χρόνων. Και θα προσπαθήσω να την περιγράψω με δύο διαπιστώσεις. Όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει μια τομή πάντοτε διακριτή όταν μιλάμε για την ιστορία της κοινότητας. Αναφέρομαι φυσικά στην εξόντωση του 96% των μελών της κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περίοδου. Πριν από την ναζιστική περίοδο, η κοινότητα πολυάριθμη, εύλογο είναι να καταλάβει κανείς ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές που είχαν οι εβραϊκές οικογένειες ήταν πολλαπλές. Σχολεία εβραϊκά, ιταλικά και κυρίως γαλλικά συγκαταλέγονταν στα δεδομένα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Ισραηλίτες για το ποιο σχολείο θα επιλέξουν για τη φοίτηση των παιδιών τους. Φαντάζει λοιπόν εξαιρετικά αντιφατικό το γεγονός μέσα σε αυτή την πολλαπλότητα των επιλογών
το γεγονός ότι σε λιγότερα από 20 χρόνια το κολέγιο άνοιξε στη Θεσσαλονίκη το 1924, τα 2-3 πρώτα χρόνια ήταν πιο περιορισμένο αριθμητικά, το 1943 εξοντώθηκε η πλειονότητα της κοινότητας. Παρόλα αυτά, αν δει κανείς τα αρχεία του κολεγίου, ο κύριος Μαγκρού τα ξέρει καλύτερα και να με διορθώσει αν κάνω λάθος, περίπου 90 είναι τα άτομα, μαθητές και απόφοιτοι του κολεγίου, που επιβιβάζονται στα τρένα που οδηγούν στα ναζιστικά στρατόπεδα Auschwitz-Birkenau. Άρα, 90 άνθρωποι είχαν προλάβει να παρακολουθήσουν μαθήματα στο κολέγιο, είτε ως μαθητές είτε ως απόφοιτοι. Αν προσθέσουμε σε αυτούς τους ελάχιστους που γύρισαν, πρέπει να είναι κοντά στους 100 αυτοί που πριν από τον πόλεμο σχετίστηκαν με το κολέγιο. Το κολέγιο τώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά την επιστροφή αυτοί οι λίγοι που γύρισαν προσπαθούν να αποκτήσουν συνεχτικούς δεσμούς. Η θρησκεία, η οικογένεια και το κολέγιο. Το κολέγιο αμέσως συγκαταλέγεται στις επιλογές των οικογενειών που επιστρέφουν από τα στρατόπεδα, κάτι που φαίνεται στο πέρασμα του χρόνου και ακόμα και σήμερα που στην κοινότητα η αριθμητική, η πληθυσμιακή αριθμητική εννοώ, είναι πολύ δυσάρεστη. Αν προσθέσει κανείς το δυναμικό των μελών της Ισραηλιτικής κοινότητας, που είτε ως μαθητές, ακόμα και σήμερα, είτε ως απόφοιτοι, είτε ως έφοροι στο σχολείο, είτε ως καθηγητές, δημιουργούν μια... ολοκληρώνουν μάλλον αυτή τη σχέση που σας περιέγραψα προηγουμένως, η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και... Βέβαια, όλα αυτά γίνονται και με την άοκνη συμπαράσταση της ρεαλιτικής κοινότητας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια συμπαρίσταται στο σχολείο τόσο ηθικά όσο και υλικά αρκετές φορές και κυρίως συμπαρίσταται στις οικογένειες που αναζητούν βοήθεια προκειμένου να στηρίξουν την επιλογή των παιδιών τους και να φοιτήσουν στο Κολέγιο Ανατόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει το τμήμα με τις ερωτήσεις και τα σχόλια, όπως λέει ο κύριος Παπαγιάννου. Ένα σχόλιο θέλει να κάνει ο κύριος Παπαγιάννου, ναι. Και ερωτήσεις μετά. Σχόλιο. Ναι. Θα ανεβείτε πάνω, κύριε Παπαγιάννου. Α, θα πάρει το αυτό. Εντάξει. Ναι, φίλε Κίκα, εάν ο δρόμος ποτέ σε βγάζει προς την Κατερίνη, σταμάτα και ρώτα πού είναι οι πόντιοι προτεστάντες. Γιατί δεν είναι μόνο Αρμένοι Προτεστάντες, υπάρχουν και πόντοι και για ένα περίεργο λόγο πήγαν όλοι στην Κατερίνη. Δεν ξέρω γιατί. Αν ανεβαίνεις το δρόμο λίγο προς το πανόραμα, θα βρεις μια εξαιρετική κλινική. Ρώτα και εκεί υπάρχουν Έλληνες Προτεστάντες. Και θα μάθεις αν υπάρχουν Έλληνες. Το δεύτερο σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι... Κατά τη γνώμη μου, για να είσαι politically correct, πρέπει να γράψεις «Δεν υπήρχαν ελληνόφωνοι στα Βοδενά». Ελληνόφωνοι. Αυτά. Κατά τα άλλα, η παρουσίασή σου ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγιάννου. Παρακαλώ. Θέλετε εσείς. Είμαι ο πρόεδρος της Αρμενικής Κοινότητας και θα με επιτρέψετε μια παρέμβαση, παρόλο ότι είστε και 50% Αρμένιος, γι' αυτό έχω το δικαίωμα περισσότερο. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι η πλειονότητα των Αρμενίων είναι Προτεστάντες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, δεν είναι. Γιατί ακούστηκε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι έτσι, να στα παλάω. Έχω την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση ότι... Το μέγιστο αυτών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία ήταν Προτεστάντες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 Ορθόδοξες Εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα και έχουμε μόνο μία στην Αθήνα με ένα μικρό πληθυσμό. Βέβαια, σεβόμαστε και τους άλλους. Μην νομίζετε ότι δεν τους σεβόμαστε. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην υπάρχει κάποια τέτοια εντύπωση ότι το μεγάλο ποσοστό των Αρμενίων είναι Προτεστάντες. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε, κύριε Κίκα, να πείτε κάτι. Συμφωνώ, δεν. Απλώς
Εγώ έκανα και αναφορές στο βιβλίο για το συνέκρινα από τους πληθυσμούς ποιοι έγιναν περισσότερο προτεστάντες. Δεν είπα ότι... Όμονες, ήταν Ορθόδοξοι. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, παντού, ναι, για πολύ μικρό τόπο. Ωραία. Σε όλη τη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, κυρία Σαραφιάν. Παρακαλώ, ας συντομεύουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, ναι. Κύριε. Σύντομα το βιβλίο στην ελληνική. Α, ερώτηση. Αν κυκλοφορήσει το βιβλίο σύντομα στην ελληνική γλώσσα. Τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Μαγκρού. Ναι. Ναι, ευχαριστώ, Νέρη, για το ερώτημα. Συζητιέται. Ψάχνουμε. Μία ερώτηση. Ναι. Γιάννης Αντωνιάδης, απόφυτος του 88. Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική ερώτηση προς τον κύριο Μαγκρού. Τον κύριο Μαγκρονέ. Δημοσιογραφικής φύσεως. Αν μπορείτε να μας περιγράψετε μία στιγμή από τα 25 χρόνια που ήσασταν πρόεδρος, την πιο δύσκολη στιγμή, τότε που σκεφτήκατε ότι ίσως να μην είναι, να, δεν είναι worth it να μείνετε εδώ, μια πολύ δύσκολη στιγμή που είχατε και μια πολύ καλή στιγμή. Ναι, η απάντησή μου καταρχήν είναι πρώτα, ανεβαίνοντας στο Όλυμπο, παραλίγο να φτάσουμε στην κορυφή, ενώ ήρθε μία θύελλα και έπρεπε να φύγω και γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα άλλα, παρακαλώ, διαβάστε το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην είσοδο του Μασεντόνια, μπορούμε να τα συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση πίνοντας κρασί και κουβεντιάζοντας ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίο.